και αυτά μετά στη συνέχεια με λεπτομέρειες. Έτσι λοιπόν, γιατί δεν μου κατεβαίνει. Okay. Μισό λεπτάκι κόλλησε, ωραία. Όταν μιλάμε για τα παράσιτα του σκύλου και της γάτας, αλήθεια ποια είναι αυτά, είναι σημαντικά, μας απασχολούν, δεν μας απασχολούν. Θεωρώ ότι την ξέρετε πάνω κάτω την απάντηση, γιατί έτσι κι αλλιώς ουσιαστικά είναι καθημερινό κομμάτι της πραγματικότητάς σας. Στη χώρα μας απασχολούν πάρα πολύ τους ιδιοκτήτες σκύλου και γάτας για πάρα πολλούς λόγους που θα προσπαθήσουμε να εξηγήσουμε στην ώρα αυτή. Έτσι λοιπόν, τι εννοούμε όταν λέμε παράσιτα? Υπάρχουν πάρα πολλά που προσβάλλουν διαφορετικά σημεία. Έχουμε τα πνευμονικά, έχουμε το σκουλίκι της καρδιάς, την τυροφυλάρια, τις ασκαρίδες, το αγγυλόστομα, την τζάρδια, τα κοκκίδια, τις στενίες, τον εχινόκοκο. Μισό λεπτάκι, δεκάκι, δώστε μου, ξέχασα να μηδενίσω το κινητό μου. Λυπάμαι, συγγνώμη. Οπότε, ας ξεκινήσουμε λιγάκι με τα ενδοπαράσιτα. Τα ενδοπαράσιτα, λοιπόν, όπως το λέει και η λέξη, είναι τα παράσιτα που βρίσκονται μέσα στο σώμα του ζώου. Το σημείο επιλογής, γιατί και αυτά τα καημένα ουσιαστικά θέλουν να φάνε, είναι το έντερο. Και, γιατί εκεί φυσικά υπάρχει και η τροφή. Μετά μπορούμε να τα βρούμε και σε κάποια άλλα σημεία, όπως είναι το σηκώτι, τα πνευμόνια, τους μυς, θα το δούμε και αυτό. Αλλά αυτή η πλειοψηφία είναι στο έντερο, γιατί όπως λέμε είναι εκεί και η τροφή. Υπάρχουν πάρα πολλές κατηγορίες και πάρα πολλά είδη παρασίτων που βρίσκονται μέσα στον οργανισμό των ζώων. Από αυτά, δύο μεγάλες κατηγορίες είναι τα πρωτόζωα και μετά είναι οι έλμυθες. Τα πρωτόζωα είναι ουσιαστικά μονοκύτταροι οργανισμοί, πιο απλοί και βρίσκονται στο έντερο, όπως είναι για παράδειγμα η τζάρντια, είναι τα κοκκίδια και το τοξόπλασμα που είναι πολύ γνωστό επίσης σε όλους μας. Και από την άλλη μεριά έχουμε τους έλμυθες, που οι έλμυθες είναι πολυκύτταροι οργανισμοί, ουσιαστικά είναι τα σκουλίκια, που έχουν διάφορο μήκος από κάποια εκατοστά μέχρι και μέτρα. Και οι κύριες κατηγορίες τους είναι τα νηματώδη. Τα νηματώδη είναι τα σκουλίκια, δηλαδή είναι στρογγυλά σαν κλωστή και μπορεί επίσης να έχουν επικύλο μέγεθος. Και μετά είναι τα τριματώδη και τα κεστώδη. Και τα κεστώδη είναι γνωστά σε εμάς σαν ταινίες. Τα τριματώδη είναι αυτά που απασχολούν λιγότερο, τουλάχιστον στη χώρα μας, το σκύλο και τη γάτα. Θα ξεκινήσω λιγάκι με τα πρωτόζωα, να περιγράφω λίγο βιολογικούς κύκλους και να σας δώσω κάποια στοιχεία, βασικά τα στοιχεία που χρειάζεται και εσείς να ξέρετε, που θα χρησιμεύσουν και στη συνέχεια στο να κατανοήσουμε λίγο το βιολογικό κύκλο και γιατί μερικές φορές προτείνουμε αυτά που προτείνουμε. Ξεκινάω με τα κοκκίδια. Τα κοκκίδια σαν κατηγορία, ουσιαστικά μιλάμε για τα κανονικά κοκκίδια που προκαλούν την κοκκιδίωση που πιθανά έχετε ακούσει, αλλά σε αυτά μέσα υπάρχει και το κρυπτοσπορίδιο και το τοξόπλασμα, γιατί ανήκουν στην ίδια ομάδα. Σε κάποιες από τις διαφάνειες, αν βλέπετε ότι υπάρχει αυτό το τριγωνάκι, σημαίνει ότι κάποια από αυτά προσβάλλουν και τον άνθρωπο. Ο βιολογικός κύκλος των παρασίτων γενικώς, δηλαδή ο κύκλος ζωής τους, πώς φτάνει από αυγό να παραχθεί το καινούριο αυγό, χωρίζεται ανάλογα με την πολυπλοκότητά του σε άμεσο και έμεσο. Τώρα, ο άμεσος κύκλος είναι όταν για να παραχθεί ολόκληρος ο κύκλος, δηλαδή από το αυγό να φτάσουμε στο αυγό, δεν εμπλέκεται άλλος ξενιστής από το ζώο που το φέρει, δηλαδή... Στην περίπτωση των κοκκιδίων, είναι ο σκύλος που μπορεί να έχει κοκκίδια. Καταπίνει τη μορφή από το περιβάλλον που είναι μία οκίστη όρημη, έτοιμη να μολύνει δηλαδή. Και καθώς μπαίνει μέσα αυτή η οκίστη, πηγαίνει μέσα στο έντερο, πολλαπλασιάζεται
μετά δημιουργεί μία μορφή που μπορεί να βγει στο εξωτερικό περιβάλλον, που είναι πάλι αυτή η μορφή της οοκίστης, η οποία και βγαίνει έξω στα κόπρανα και μετά από λίγες μέρες μπορεί να μολυνθεί το επόμενο ζώο, ο επόμενος σκύλος ή η γάτα. Έτσι δηλαδή κλείνει ο κύκλος χωρίς να υπάρχουν μέσα και κάποια άλλα ζώα. Αυτό λέγεται άμεσος. Αν υπήρχε και κάποιο άλλο ζώο που εμπλεκότανε και ήταν απαραίτητο, τότε ο κύκλος αυτός λέγεται έμεσος, θα τον δούμε παρακάτω. Στην περίπτωση των κοκκιδίων, αυτό που γίνεται είναι μπαίνουν μέσα στα κύτταρα του εντέρου, αρχίζουν και πολλαπλασιάζονται σε μεγάλο αριθμό, μέχρι ότου καταστρέψουν τα κύτταρα, και αυτό είναι που προκαλεί και το πρόβλημα. Δηλαδή, κάποιες διάρειες, προβλήματα στην απορρόφηση ουσιών, με αποτέλεσμα να έχουμε χάσιμο βάρους και όλα αυτά. Τα κοκκίδια, ανάμεσα στα κοκκίδια, είπαμε ότι είναι και το κρυπτοσπορίδιο. Το κρυπτοσπορίδιο είναι μεν παθογόνο για το σκύλο και τη γάτα λιγότερο, αλλά είναι και πολύ συχνό αίτιο που προκαλεί διάρειες και άλλα προβλήματα σε ανθρώπους, αλλά ως επιτοπλίστων σε ανοσοκατασταλμένους, όχι σε ανοσοϊκανούς. Είπαμε ότι επίσης στον κύκλο αυτό είναι και το τοξόπλασμα. Το τοξόπλασμα στην γάτα λειτουργεί κανονικά όπως και τα κοκκίδια, δηλαδή μπαίνει μέσα, πηγαίνει στο έντερο, καταστρέφει κάποια επιθυλιακά κύτταρα χωρίς να δημιουργεί ιδιαίτερο πρόβλημα και μετά βγαίνει σε πολύ μεγάλους αριθμούς στο εξωτερικό περιβάλλον. Η διαφορά με το τοξόπλασμα είναι ότι πέρα από αυτό έχει και μία άλλη ιδιότητα. Μπορεί να μολύνει και ένα σωρό άλλους ξενιστές εκτός της γάτας, όπως βλέπουμε εδώ, δηλαδή να μολύνει τον άνθρωπο, όπου εκεί πέρα πηγαίνει και φτιάχνει κάποιες σκίστες σε διάφορα σημεία του σώματός του, δεν ολοκληρώνει τον κύκλο του, δεν φτάνει δηλαδή στο έντερο για να ξαναρχίσει να παράγει αυγά, δηλαδή ουσιαστικά είναι νεκρό άκρο. Και αυτό που γίνεται στην περίπτωση αυτή είναι να προσβάλλει περισσότερο τις έγκυες, όπου μπορεί να πάει ακόμα και στον πλακούντα και να προκαλέσει αποβολή, και είναι το κυρίως πρόβλημα που μαθαίνουμε όλοι για το τοξόπλασμα και το κυρίως πρόβλημα που ξέρουμε ότι αν υπάρχει γάτα και υπάρχει αποβολή, υπάρχει πρόβλημα και σημείο τριβής μάλιστα και με τους γιατρούς. Αλλά τώρα τελευταία έχει βρεθεί ότι μπορεί να προσβάλλει και άλλα άτομα και μπορεί ακόμα να έχει και κάποιον τροπισμό στον εγκέφαλο και να προκαλεί νευρολογικά προβλήματα. Ο κύκλος αυτός ο συγκεκριμένος του τοξοπλάσματος είναι μοναδικός και βλέπετε ότι μπορεί να εμπλέκει πάρα πολλά είδη ζώων, σχεδόν ό,τι θηλαστικό και πτηνό υπάρχει, και όσο προχωράμε τόσο ανακαλύπτουμε και άλλους τρόπους μόλυνσης και μάλιστα απενεχοποιείται και η γάτα όσο πάει και περισσότερο και βλέπουμε ότι μπορεί ο άνθρωπος να μολυνθεί ακόμα και από παραγωγικά ζώα. Και έτσι λοιπόν μπορεί η γάτα να μολύνει τον εαυτό της, η γάτα μπορεί να μολύνει το γατάκι, η γάτα μπορεί να μολύνει ένα σωρό άλλα ζώα, πτηνά, αλλά μπορεί να γίνει και ακόμα χειρότερο. Δηλαδή ουσιαστικά ο κύκλος είναι κάπως έτσι, ότι τα πάντα μπορεί να μολύνουν τα πάντα. Ερχόμενοι λιγάκι στην τα χρόνια ακούγεται και όλο περισσότερο, και αυτό γιατί υπάρχουν και πολύ πιο εύκολα διαγνωστικά kit πια, που είναι και στους κτηνιάτρους πιο απλό να γίνει η διάγνωση και αφορά λίγο περισσότερο τη γάτα. Μπορεί να μολυνθεί και ο σκύλος και άλλα πολλά ζώα, απλά ίσως η γάτα να κάνει πιο πολύ κλινική νόσο. Έχει παρόμοιο κύκλο με τα κοκκίδια όπως αναφέραμε. Η διαφορά είναι ότι δεν μπαίνει μέσα στα κύτταρα, απλά κάθεται πάνω στα κύτταρα και ό,τι καταστροφή κάνει την κάνει πάνω στο επιθύλιο. Είναι πιο ήπια η νόσος. Εκτός και αν υπάρχουν και άλλα προβλήματα, αυτό που κάνει είναι κάποιες διάρειες που είναι αρκετά χαρακτηριστικές. Αντίστοιχα το ίδιο και η τριχομονάδα, η οποία επίσης είναι στην ίδια κατηγορία χοντρικά με την τζάρντια, δηλαδή είναι από αυτά που έχουν μαστίγια και κινούνται τα πρωτόζωα, δεν είναι σαν τα κουκίδια που δεν έχουν την κίνηση. Και το χαρακτηριστικό του είναι ότι κάνει επίσης μεγάλες διάρκειες διάρρεια στις γάτες. Αυτά πάνω κάτω από τα πρωτόζωα που ενδιαφέρουν περισσότερο το σκύλο και τη γάτα. Να περάσουμε λιγάκι στα νηματόδη.
Και ξεκινάω με τις ασκαρίδες που είναι και ο πιο διάσημος, να πω, εκπρόσωπος των νηματοδών παρασίτων. Στο σκύλο και στη γάτα, με άλλο είδος στο σκύλο υπάρχει το ξοκαρακάνης και η τοξάσκαρης λεωνίνα, και στη γάτα υπάρχει το ξοκαρακάτι. Από όλα αυτά, η τοξοκαρακάνης είναι αυτή που είναι η πιο διαδεδομένη, δηλαδή η ασκαρίδα του σκύλου, η οποία είναι και αρκετά επικίνδυνη και, όπως βλέπετε, εμπλέκει σε κάποιο βαθμό ακόμα και τον άνθρωπο. Τι γίνεται, αν μιλήσουμε για τον βιολογικό κύκλο, ουσιαστικά χαρακτηρίζεται άμεσος, απλά είναι πολύ πιο πολύπλοκος από έναν απλό βιολογικό κύκλο. Δηλαδή, ναι, μεν υπάρχει στο έντερο, είναι μεγάλο παράσιτο, βλέπετε, είναι κάποια εκατοστά, 10 και εκατοστά. Υπάρχει σε μεγάλους αριθμούς, δηλαδή φαίνεται από τη φωτογραφία ότι μπορεί ακόμα και να προκαλέσει λαιό, δηλαδή να μην μπορεί να περάσει πια τίποτα από το έντερο. Και πέρα από αυτό, παράγει αυγά, παράγει πάρα πολύ μεγάλο αριθμό αυγών, τα οποία αυγά βγαίνουν στο εξωτερικό περιβάλλον με αυτή τη μορφή και πρέπει να περάσει κάποιο χρονικό διάστημα ώστε αυτά να αναπτυχθούν, να κάνουν δηλαδή την προνύφη μέσα και να μπορέσουν μετά να μολύνουν τον επόμενο σκύλο. Δηλαδή αυτός, λογικά, είναι ο άμεσος κύκλος, ο απλός. Βλέπουμε όμως ότι υπάρχουν και άλλα πράγματα στο βιολογικό κύκλο. Ένα σημαντικό κομμάτι είναι ότι χρησιμοποιεί κάποια σκουλίκια, γεωσκόλικες ή κάποια μικρά θηλαστικά σαν παρατενικούς ξενιστές, όπως ονομάζεται, δηλαδή κάποιους ξενιστές που απλά μπαίνει χωρίς να εξελιχθεί, και αυτό το κάνει για να μπορέσει να επεκταθεί παραπάνω σε έναν πληθυσμό, γιατί το ποντίκι θα πάει κάποια μέτρα παρακάτω ώστε να μπορεί να μεταδοθεί και σε κάποιον άλλο σκύλο, και έτσι βοηθάει το παράσιτο να επιβιώσει. Αυτό το ρόλο τώρα, γιατί ο σκοπός είναι να πάει σε κάποια μικρά θηλαστικά τα οποία, ή ένα σκουλίκι, τα οποία θα φαγωθούν μετά από έναν επόμενο σκύλο. Και καθώς θα φαγωθούν, θα πάρουν και τις κίστες. Λάθος στον βιολογικό κύκλο αυτό, ναι, αλλά κακό για τον άνθρωπο, είναι ότι στον κύκλο αυτό, όπως είναι δηλαδή το σκουλίκι, το μικρό θηλαστικό, μπαίνει μέσα και ο άνθρωπος. Και πώς μπαίνει ο άνθρωπος? Μπαίνει κυρίως παιδάκια, γιατί για να μολυνθείς πρέπει να φας κάτι που είναι μολυσμένο με κόπρανα σκύλου. Και έχει παρατηρηθεί στα παιδάκια, γιατί είναι πολύ συχνό να πηγαίνουν σε κάποια πάρκα, σε κάποιες παιδικές χαρές, να παίζουν με το χώμα, να μην μπλένουν καλά τα χέρια τους, να τα βάζουν στο στόμα ή ακόμα και να τρώνε. Πολλά παιδάκια χώμα είναι το φαινόμενο της γεωφαγίας. Οπότε το παράσιτο θα κάνει ό,τι θα έκανε και σε έναν ποντικό, θα πάει δηλαδή σε διάφορα σημεία, θα περιπλανηθεί για να μπορέσει να βρει ένα σημείο να κάτσει και να κάνει την κίστη που λέγαμε. Εξαρτάται από τον αριθμό, αυτό το σημείο μπορεί να είναι κάπου που να μην το πάρουμε ποτέ χαμπάρι, αλλά επειδή πάει με την αιματική κυκλοφορία, όπου δηλαδή πάει πιο πολύ το αίμα, μπορεί ακόμα να πάει και στο μάτι και να προκαλέσει προβλήματα μέχρι και τύφλωση. Από εκεί και πέρα, ακόμα ένα κακό της ασκαρίδας, της συγκεκριμένης, είναι ότι έχει τη δυνατότητα να μεταφερθεί ή μέσα από τη μήτρα και να μολύνει τα κουταβάκια, ή μέσα από το γάλα πάλι να μολύνει τα κουταβάκια. Και αυτός είναι ο λόγος που όλα τα σκυλιά και οι μάνες πρέπει, όταν έχουν σκουλίκια ασκαρίδες, να κάνουμε θεραπεία τους πρώτους μήνες, πρώτες μέρες της ζωής τους, πολλές φορές και επαναλαμβανόμενα, με το χάπι για τα παράσιτα, ή την αμπούλα για τα παράσιτα, ό,τι υπάρχει και σκοτώνεται εδώ παράσιτα. Είναι πολύ συχνό όταν η μάνα έχει τα σκουλίκια να βλέπουμε ότι όλη το και το ομάδα είναι γεμάτη. Είναι χαρακτηριστικό, γιατί είναι πάντα το κλασικό, το ότι πριν δώσουμε το κουταβάκι στον επόμενο ιδιοκτήτη, να πάρει και το χάπι για τα παράστα, είναι ακριβώς για την ασκαρίδα. Συνήθως είναι ξεκάθαρο όταν είναι μολυσμένο, γιατί έχει μια συγκεκριμένη μυρουδιά. Πολλές φορές ακόμα και εμετό μπορούν να κάνουν, αν είναι πολλά τα σκουλίκια, και να τα βγάλουν και από το στόμα τα μικρά. Ή έχουν πρισμένη την κυλίτσα τους, που λόγω της παρασίτωσης, κάτι που ονομάζεται στα αγγλικά pot belly, δηλαδή βαρελοειδή σκυλιά ουσιαστικά. Πολύ πιο απλά τα πράγματα στο αγγυλόστομα. Σαν αγγυλοστόματα ονομάζουμε δύο, το αγγυλόστομα κανίνου και την ουτσινάρια στενοκέφαλα, δύο παράσιτα. Το αγγυλόστομα κανίνου είναι το πιο κακό από τα δύο. Ευτυχώς δεν υπάρχει στη χώρα μας, τουλάχιστον δεν έχει αναφερθεί να υπάρξει μεγάλο αριθμό.
Όποτε βρίσκουμε είναι η ουντσινάρια, η οποία είναι λιγότερο κακή απαράστο, δηλαδή δεν δημιουργεί ιδιαίτερα προβλήματα όπως δημιουργεί το αγγυλόστομα. Τα βλέπετε πως είναι μέσα στο επιφύλιο του εντέρου. Αυτά είναι μικρότερα, είναι λίγα εκατοστά, δεν είναι σαν τις ασκαρίδες δηλαδή μεγάλα. Και αυτό που κάνουν είναι στο έντερο, μεγαλώνουν, κάνουν αυγά, τα αυγά βγαίνουν έξω, περνάει λίγος χρόνος για να δημιουργήσουν μέσα την προνύμφη. Η προνύμφη βγαίνει στο εξωτερικό περιβάλλον, διαφορά με την ασκαρίδα, και από εκεί η προνύμφη μπορεί να, ή να καταποθεί ή κάποιες φορές ακόμα να τρυπήσει και να μπει μέσα από το δέρμα και να φτάσει έτσι στο έντερο. Αυτό το τρύπημα, αν το κάνει πιο πολύ το αγγυλόστομα κανίνου, το οποίο είπαμε ότι δεν υπάρχει στη χώρα μας τουλάχιστον σε μεγάλους βαθμούς, και εκτός από το σκύλο μπορεί να το κάνει και στον άνθρωπο, αν βρεθεί ο άνθρωπος να περπατάει ξυπόλυτος ή να είναι κάπου κοντά σε ένα χώμα που να έχει τέτοιες προνύφες. Δεν κάνει τίποτα ιδιαίτερο στον άνθρωπο, μπαίνει μέσα, καταλαβαίνει ότι είναι σε λάθος ξενιστή, περιπλανάται λίγο και πεθαίνει, απλά δημιουργεί ένα σημείο φλεγμονής στο σημείο που θα μπει. Και ερχόμαστε σε ένα από τα πιο σημαντικά παράστατα, τον εχινόκοκο. Ο εχινόκοκος γκρανουλόζου στη χώρα μας. Και είναι ουσιαστικά ο λόγος που έχει καθιερωθεί το χάπι για τα παράσιτα, που όλοι ξέρουν ότι πρέπει να παίρνουν το χάπι για τα παράσιτα. Και αυτό γιατί δεν θέλουν ουσιαστικά να προφυλάξουν το σκύλο. Είναι για να προφυλάξουμε την δημόσια υγεία των άνθρωπων ουσιαστικά από την εχινοκόκωση. Με τον εχινόκοκο περάσαμε σε άλλη κατηγορία παρασίτων, τώρα πια μιλάμε για ταινίες. Το χαρακτηριστικό των ταινιών γενικώς είναι το ότι βρίσκονται πάντα στο έντερο τα παράσιτα, τα ενήλικα, και αυτό γιατί δεν έχουν πεπτικό σύστημα, δηλαδή δεν έχουν δυνατότητα να φάνε κάτι και να το πέψουν. Άρα κάθονται στο λεπτό έντερο, περιμένουν να φάει το ζώο ή ο άνθρωπος ή οποιοσδήποτε ξενιστής και να φάνε αυτά το φαγητό έτοιμο διασπασμένο. Έχουν δηλαδή ένα επιδερματίδιο στο δέρμα τους και τραβάνε όλα τα θρεπτικά συστατικά. Και αυτό μάλιστα είναι γιατί έχει βγει και η έκφραση ότι ταινία έχεις και δεν παχαίνεις, γιατί η ταινία του ανθρώπου, άσχετη με τη συγκεκριμένη που μιλάμε, είναι στα 5 με 6 μέτρα και έχει 5 με 6 μέτρα ένα σκουλίκι στο έντερό σου, το οποίο το ταΐζεις εσύ, δηλαδή εσύ τρως χορταίνεις, ότι διασπάς, το παίρνει το σκουλίκι και συνδεβάζεις κιλά. Κάπως έτσι. Όχι τόσο ωραιοποιημένα θα έλεγα, γιατί ταυτόχρονα αυτό είναι μέσα στο έντερό σου και μπορεί να σου δημιουργήσει ζημιά. Έτσι λοιπόν, αντίστοιχα ο εχινόκοκος, που είναι από τα πιο μικρά μέλη της οικογένειας, δηλαδή είναι μέχρι εκατοστό περίπου, καρφωμένο στο έντερο του σκύλου, αλλά ως επιτοπλίστων είναι απαθογόνο, δηλαδή πρέπει να έχει πάρα πολλά παράσιτα για να του δημιουργήσει κάποιο πρόβλημα. Και αυτό που μας ενδιαφέρει όμως είναι ότι αφού βγουν τα αυγά του παρασίτου στο εξωτερικό περιβάλλον, χρειάζεται έναν ενδιάμεσο ξενιστή. Όλες οι ταινίες χρειάζονται έναν ενδιάμεσο ξενιστή. Ο ενδιάμεσος ξενιστής πάντα είναι κάτι που μπορεί να φαγωθεί από τον τελικό ξενιστή. Έτσι λοιπόν, όταν έχουμε το σκύλο, κάτι που τρώει ο σκύλος, δηλαδή εφόσον ο σκύλος είναι σαρκοφάγο, όλα τα σαρκοφάγα λογικά θα μπορούσαν να παίξουν τον ρόλο του ενδιάμεσου ξενιστή. Η ταινία πηγαίνει στο σηκώτη, στο πνευμόνι, δηλαδή γενικά πάει με την αιματική κυκλοφορία που σταματήσει, στα σπλάχνα, και εκεί πέρα φτιάχνει την εχινοκοκική κύστη, η οποία είναι αυτή εδώ, που ουσιαστικά είναι μία κύστη γεμάτη με υγρό και όλα τα μικρά αυτά που βλέπετε είναι οι προνυφικές μορφές του παρασίτου. Το καθένα από αυτά δηλαδή δυνητικά μπορεί να φτιάξει μια ταινία όταν το σηκώτι αυτό φαγωθεί από το σκύλο. Ο άνθρωπος βρίσκεται ακριβώς στην ίδια θέση που βρίσκονται όλα τα θηλαστικά που αναφέραμε. Πάλι ο άνθρωπος είναι λάθος του παρασίτου, γιατί δεν πρόκειται ποτέ ο σκύλος να φάει σπλάχνα του ανθρώπου, οπότε είναι ουσιαστικά διέξοδο, αλλά παρόλα αυτά παίζουμε αυτό το ρόλο. Δηλαδή, εμείς δεν έχουμε ποτέ το ενήλικο στο έντερό μας, εμείς έχουμε μόνο τις κύστες αυτές στα διάφορα εσωτερικά όργανα. Έτσι λοιπόν, ο άνθρωπος για να προστατευτεί πρέπει να μην έχει πρόσβαση σε όρημα αυγά του εχινοκόκου στο έδαφος, τα οποία βρίσκονται
με τα κόπρανα του σκύλου. Θεραπεύοντας λοιπόν το σκύλο, δίνοντας το χάπι για τα παράσιτα, αυτό που έχει περάσει και έχει περάσει με πολλή νομοθεσία και πολλά εθνικά προγράμματα από το 1970 και μετά, αποσκοπεί στο να προστατεύσουμε τον άνθρωπο από μία μόλυνση από τον εχινόκοκο. Και η άλλη ταινία που είναι πολύ συχνή και απασχολεί αρκετά είναι το Dipylidium Caninum, το ότι παρόλο ότι λέγεται κανίνου μου ουσιαστικά προσβάλλωση επί το πλήστον της γάτας λιγότερο το σκύλο, είναι μία ταινία η οποία είναι πάλι στο λεπτό έντονο όπως όλες τις ταινίες, αρκετά μεγάλη αυτή μπορεί να φτάσει και ένα μέτρο και ενδιάμεσο ξενιστή έχει τον ψήλο. Γιατί οι ψήλοι είναι πολύ συχνοί στις γάτες, οι γάτες τους κυνηγάνε καθαρίζοντας να τους πιάσουν, τους βάζουν στο στόμα τους φάνε και έτσι παίρνουν την προνυφική μορφή και πηγαίνει η ταινία και αναπτύσσεται στο έντερο της γάτας. Αυτό ουσιαστικά μεταφράζεται στο ότι οποιαδήποτε γάτα έχει ψήλους, μας παραπέμπει ότι μπορεί να έχει και το συγκεκριμένο παράσιτο. Το παράδοξο που ζούμε τα τελευταία χρόνια είναι και το βλέπετε νομίζω και στη συνέχεια, ότι συνέχεια και ολοένα έχουμε για το σκύλο και τη γάτα καινούργια σκευάσματα, καινούργιες μορφές. Είναι ίσως η μοναδική τάξη φαρμάκων που όλο υπάρχουν και όλες ανακαλύψεις για καινούργιες δραστικές, για καινούργια ομάδα δραστικών και έχουμε φτάσει στο να έχουμε πιο πολλά αντιπαρασιτικά σκευάσματα παρά παράσιτα στα ζώα. Και τώρα πια έχουν στραφεί προς το ότι να φτιάχνουν περισσότερα ανθελμητικά ευρέως φάσματος ή να χρησιμοποιούν συνδυασμούς από διάφορα φάρμακα του τύπου να παίρνεις ένα φάρμακο και να σου κάνει δουλειά για διαφορετικές κατηγορίες παρασίτων. Τα δόγματα που υπάρχουν και αφορούν τα παράστα και τις παραστικές μολύνσεις εδώ και χρόνια, είναι ότι γενικώς τα παράστα είναι κάτι που δεν υπάρχει στο δικό μου το ζώο και είναι εφόσον το ζώο ζει μέσα στο σπίτι, μόνο τα δέσποτα ζώα κουβαλάνε παράστα, άρα μπορεί και το σκύλι μου να μολύνθει μόνο άμα έχει έρθει σε επαφή με κάποια δέσποτα. Ότι οι παραστικές μολύνσεις των ζώων συντροφιάς αφορούν και μόνο τα νεαρά ζώα. Δεν χρειάζεται να κάνω παραστολογικές εξετάσεις, άμα δίνω τακτικά ανθελμητικά, δεν έχω κανένα κίνδυνο. Το ζώο μένει μέσα στο σπίτι, άρα δεν πρέπει να ανησυχώ για τα παράσιτα. Οι αλήθειες τώρα, ουσιαστικά, είναι ότι οι μολύνσεις σπάνια αφορούν συγκεκριμένες μόνο ηλικίες. Ο κίνδυνος μόλυνσης από τα παράσιτα είναι συνεχής. Σημαντικό να εφαρμόζουμε ένα σωστό πρόγραμμα ελέγχου καθ' όλη τη διάρκεια ζωής του ζώου. Οι παραστολογικές εξετάσεις, ναι, είναι πολύ χρήσιμες και ειδικά σε περιπτώσεις που δεν έχουμε άλλες πληροφορίες. Τα ζώα είναι αδέσποτα, τα έχουμε πάρει από κάποιο κοινοκομείο, τα έχουμε πάρει από μία εκτροφή, μας τα στείλανε από που δεν ξέρουμε πού είναι. Δεν ξέρουμε αν στην προηγούμενη του ζωή είχαν μέναν σε κάποιο εξοχικό είτε σε κάποια άλλη περιοχή στην οποία δεν έχουμε πληροφορίες για το τι κυκλοφορεί. Στη μόλυνση του περιβάλλοντος από παράσιτα, στα οποία ο σκύλος είναι κύριος ξενιστής, δεν είναι μόνο ο σκύλος, δηλαδή δεν είναι το παράσιτο του σκύλου. Μπορεί να έχουμε και διάφορα άλλα ζώα, άγρια ή της πόλης, όπως είναι οι αδέσποτοι σκύλοι, κάποιες αλεπούδες, τα οποία μπορούν να φέρουν στην περιοχή μας τη μόλυνση και μπορούν να μολύνουν και το δικό μας το ζώο. Έτσι λοιπόν, ενδεικτικά από μία μελέτη που κάναμε στο εργαστήριο πρόσφατα, και κοιτάξαμε σκύλους που ήταν ή σε σπίτια ή σε καταφύγια ή επιμενικά. Εντάξει, φυσικά τώρα το ότι τα επιμενικά είχαν παραπάνω αγκυλοστόματα αναμενόμενο, αλλά βλέπετε ότι και το 5%, 5,2% των σκυλιών που ήταν σε σπίτια ήταν μολυσμένα, δηλαδή δεν είναι κάτι που είναι περίεργο ή που δεν το βρίσκεις ποτέ. Και 5,5% επίσης και με αγκυλοστόματα. Και αυτό ήταν σε ζώα υγιή, δεν ήταν σε ζώα που είχαν πρόβλημα. Ούτε κάναμε συγκεκριμένη επιλογή να πάμε μόνο σε μικρά κουτάβια που μπορεί να είχαν παραπάνω σκαρίδες. Και πάλι φυσικά στα καταφύγια ήταν υψηλότερο το ποσοστό, αλλά πάλι όχι μεγάλη διαφορά σε σχέση με τα ζώα που ήταν μέσα στο σπίτι. Η τάση τα τελευταία χρόνια και ένα παραπάνω στη χώρα μας που είμαστε πρωταθλητές, νομίζω και στο είδος, είναι να παίρνουμε συνέχεια φάρμακα με το παραμικρό και δεν βγάζω και τον εαυτό μου από αυτή την κατηγορία,
ότι μπορούμε να παίρνουμε χάπια για τον πονοκέφαλο, χάπια αντιβιωτικά πολύ εύκολα. Γενικώς να θεωρούμε ότι είναι κάτι που δεν είναι κακό και μπορούμε να το καταναλώνουμε και μάλιστα με μεγάλη συχνότητα. Η αλήθεια είναι ότι το ίδιο πάμε να κάνουμε και στα ζώα μας. Και θεωρούμε ότι όσο πιο πολλά φάρμακα δίνουμε, τόσο πιο ασφαλή είναι και τα ζώα, αλλά τόσο πιο ασφαλή είναι και η οικογένειά μας από οτιδήποτε μπορεί να κινδυνεύει από αυτά. Η αλήθεια είναι ότι τα ζώα απαιτούν φροντίδα όμως που είναι προσαρμοσμένη στις ατομικές τους ανάγκες. Κάθε ζώο είναι διαφορετικό, ζει σε διαφορετικό περιβάλλον, άρα δεν μπορούμε να υπάρχει μία τυφλή συνταγή και να λέμε ότι θα πάρουν τα χάπια τότε ή αλλιώς ή τόσες φορές το χρόνο και απλά να τελειώνουμε. Ουσιαστικά είναι αυτό που λέμε tailor-made ή σουρ-μεζούρ για τα ζώα και τα ρούχα, συγγνώμη, είναι στο να γυρίσουμε ακριβώς την εποχή που είχαμε μοδίστες, που τα ρούχα μας ήταν φτιαγμένα ατομικά και ότι ξέραμε ότι αυτό θα μας κάνει και ότι θα είναι κολακευτικό για το σώμα μας. Επίσης, στο σημείο αυτό θα ήθελα να αναφέρω ότι καμία θεραπεία δεν είναι 100% απόλυτη, ούτε και καμιά διαγνωστική εξέταση δεν είναι επίσης απόλυτη και 100% αξιόπιστη. Αυτό το λέω γιατί δεν μπορούμε να περιμένουμε ότι θα δώσουμε ένα φάρμακο και θα τελειώσει, θα ξεφορτωθούμε τα παράσιτα για πάντα, ή ακόμα και αν υπάρχει μια διάγνωση που να επιβεβαιώνει την παρουσία ενός παρασίτου, δίνοντας τη θεραπεία θα εξαφανιστεί και το πρόβλημα. Αυτό το λέω για τους ιδιοκτήτες που πολλές φορές έρχονται και θεωρούν ότι αφού το ζώο πήρε θεραπεία, τελειώσαμε, γιατί δεν έγινε καλά το ζώο, φταίει το φάρμακο, αφού η διάγνωση ήταν αυτό, το ζώο μου γιατί δεν σταμάτησε να έχει διάρρεια, γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί παράγοντες και δεν μπορούμε γενικώς να είμαστε δογματικοί ούτε σε αυτό. Αντίστοιχα, κανένας θεωρώ δεν περιμένει όταν έχει ένα νόσημο από έναν γιατρό να του δώσει το φάρμακο και να γίνει 100% καλά για να μην ξαναέχει ποτέ πρόβλημα. Λανθασμένα, πολλοί ιδιοκτήτες το πιστεύουν αυτό για τα ζώα τους. Και ένα παραπάνω, σε ό,τι αφορά όσους έχουν να κάνουν με ιδιοκτήτες ζώους ή εσάς ή τους κτηνιάτρους, υγεία του ιδιοκτήτη. Πολλοί αυτό που κάνουν θεωρούν ότι οι κτηνίατροι ουσιαστικά είναι πιο κοντά στους παιδίατρους, γιατί όταν έρχεται κάποιο ζώο πρέπει να καταλάβεις τι έχει από τον ιδιοκτήτη, αλλά και πρέπει ουσιαστικά να χειριστείς τον γονιό ή τον ιδιοκτήτη αντίστοιχα. Έτσι λοιπόν πρέπει δυστυχώς ή ευτυχώς να καταλαβαίνουμε και τι θέλει ο ιδιοκτήτης, γιατί ναι μεν μπορεί να ξέρουμε τι είναι καλό για το ζώο, για το τι πρέπει να γίνει για το ζώο, αλλά πρέπει να σιγουρευτούμε αν αυτό που θα πούμε είναι και αυτό που θα ήθελε να ακούσει ο ιδιοκτήτης, αυτό που θα κάνει ο ιδιοκτήτης. Ή αν όχι, να τον πείσουμε ότι αυτό που του λέμε εμείς πρέπει να κάνει, γιατί αυτό είναι το σωστό. Αντίστοιχα, βλέπετε εδώ η κυρία που έχει φορέσει τα διάφορα χημικά επάνω της από παντού, αλλά θεωρεί ότι για το σκύλο της δεν είναι καλό να δώσει χημικά. Οπότε είναι και αυτό κάτι σημαντικό που πρέπει να το παλέψουμε. Έτσι λοιπόν, έχουμε να εκτιμήσουμε την κατάσταση υγείας του ζώου. Αν κάποιο ζώο είναι άρρωστο και να του δώσουμε κάποιο χάπι για πρόληψη, δεν θα ανταποκριθεί το ίδιο, γιατί ο οργανισμός δεν μπορεί, αν δεν είναι καλά, να αφομοιώσει τα συστατικά του φαρμάκου. Την ηλικία. Άλλη ανάγκη έχει ένα κουτάβι με ένα ηλικιωμένο ζώο. Το ανοσοποιητικό σύστημα του ζώου, σε τι κατάσταση βρίσκεται, η διατροφή που παίζει πολύ σημαντικό ρόλο βασικά σε όλα τα νοσήματα, ένα παραπάνω όμως τα παράσιτα, γιατί αυτό που κάνουν ουσιαστικά είναι ότι μειώνουν την απορρόφηση της τροφής. Ο τρόπος ζωής, αν είναι μέσα-έξω, σε ποια περιοχή βρίσκεται, αν την περιοχή ξέρουμε τι κυκλοφορεί, αν ξέρουμε αν το ζώο ταξιδεύει, αν έχει ιστορικό ταξιδιών, γιατί χρησιμοποιείται. Για συντροφιά, για φύλακα, κυνηγόσκυλο, εκτροφή. Για παράδειγμα, είναι ένας φύλακας που το αφήνουν σε μια αυλή ενός εργοστασίου και πάνε και το βλέπουν κάθε 2-3 μέρες σε μια αποθήκη και δεν έχει καθημερινή επαφή ο ιδιοκτήτης με το σκύλο. Αν είναι σκύλος από εκτροφή, πώς το έχουν πάρει για να ξέρουμε αν τυχόν από εκεί τι μπορεί να έχει κουβαλήσει. Και πάνω απ' όλα είπαμε τη συμμόρφωση του ιδιοκτήτη. Καταρχήν τη διαθεσιμότητά του να κάνει αυτά που του προτείνουμε. Και δεύτερον, αν έχει τη δυνατότητα να τα κάνει, βασικά την κοινωνικονομική του κατάσταση, που ίσως στις μέρες μας είναι και ακόμα πιο σημαντικό.
να έχουμε λιγάκι και την μεγάλη εικόνα στο υπόψη μας, ότι δεν μας ενδιαφέρει μόνο το ότι να δώσουμε κάτι για να γίνει καλά το ζώο, μας ενδιαφέρει να προστατεύσουμε και το περιβάλλον, αντίστοιχα, και τους ίδιους τους ιδιοκτήτες και την κοινότητα γενικότερα. Δηλαδή, πρέπει να έχουμε και τους τρεις στόχους στο μυαλό μας και ίσως πρέπει να το εξηγούμε αυτό και στον ιδιοκτήτη. Μία σωστή στρατηγική, λοιπόν, θα ξεκινάει από μία καλή διάγνωση, καλές πρακτικές διάγνωσης, μία παρακολούθηση και επιτήρηση, καλές πρακτικές θεραπείας και ελέγχου και τις σωστές οδηγίες που πρέπει να δώσουμε στον ιδιοκτήτη. Ποιος είναι το κομμάτι που σας αφορά και περισσότερο. Τώρα, για τη διάγνωση, να τονίσω λιγάκι ότι είναι χρήσιμες οι παρασυντολογικές εξετάσεις. Δεν είναι κάτι που δίνουμε χάπια και τελειώνουμε και ότι δεν χρειάζεται. Ειδικά είπαμε ότι όταν δεν έχουμε τις πληροφορίες που χρειαζόμαστε. Μας βοηθάνε στο να λύσουμε διάφορα περίεργα πολύπλοκα περιστατικά και να πάρουμε τα απαραίτητα μέτρα για να προστατεύσουμε και την υγεία των ιδιοκτητών και τη δημόσια υγεία. Δηλαδή, καλό είναι να μπορέσουμε όσο μπορούμε όλοι μας, με όποιον τρόπο έχουμε, να σμπρώχνουμε λιγάκι και τους ιδιοκτήτες στο να κάνουν συγκεκριμένη διάγνωση για τα παράσιτα. Σε γενικές γραμμές, τώρα τι ισχύει. Ισχύει το ότι από διάφορες μελέτες που έχουν γίνει, ότι δίνουμε κάθε 3 μήνες χάπι για τα παράσιτα, και αυτό έχει φανεί ότι είναι αρκετά αποτελεσματικό. Χρειαζόμαστε δηλαδή συχνά θεραπείες για να κάνουμε ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα να είναι επιτυχημένο. 4 φορές το χρόνο, δηλαδή κάθε 3 μήνες, είναι αρκετό για να έχουμε ένα αποτέλεσμα ικανοποιητικό. Το καλύτερο αποτέλεσμα για τα ενδοπαράστατα το πετυχαίνουμε με μηνιαίες χορηγήσεις φαρμάκου. Αυτό είναι γιατί, αν θυμηθείτε λιγάκι τους βιολογικούς κύκλους, είναι ο χρόνος που χρειαζόμαστε από τη στιγμή που αρχίσει, που βγει το αυγό έξω στο περιβάλλον, μέχρι να κλείσει ένας κύκλος. Στα παράσιτα γενικά είναι γύρω στον 1 μήνα, που σημαίνει ότι επειδή δεν έχουμε υπολειμματική δράση, αν δώσουμε ένα φάρμακο σήμερα, την επόμενη μέρα δυνητικά μπορεί το ζώο μας να ξαναμολυνθεί. Άρα θέλει 1 μήνα αργότερα για να αρχίσει να βγάζει πάλι αυγά στο περιβάλλον, δηλαδή να κλείσει τον κύκλο το παράσιτο. Για να είμαστε σίγουροι ότι κόβουμε τον κύκλο το βιολογικό, το κάνουμε μηνιαία. Αν δεν γίνεται αυτό, γι' αυτό έχει επικρατήσει το κάθε 3 μήνες, 4 φορές δηλαδή το χρόνο, ώστε να έχουμε μια αρκετά μείωση του παρασιτισμού στο περιβάλλον μας. Όταν όμως έχουμε αυξημένο κίνδυνο, είναι ένα κοινοτροφείο, όπου υπάρχουν πάρα πολλά σκυρά, τα οποία μπαίνουν, βγαίνουν κιόλας και δεν ξέρουμε ποιο είναι το επίπεδο μόλυνσης. Ή υπάρχει συμβίωση με παιδιά, δηλαδή είναι μια οικογένεια που έχουν αρκετά ζώα και έχουν και παιδάκια μικρά, η μηνιαία θεραπεία ουσιαστικά μειώνει τον κίνδυνο τρομολύσεων και την έκρηση παρασιτικών σταδίων στο περιβάλλον. Δηλαδή, μόνο έτσι είμαστε σίγουροι στην περίπτωση αυτή. Αν είναι βαρύ, τότε εναλλακτικά συστήνεται να γίνουν τουλάχιστον κάποιες εξετάσεις για να μπορέσουμε να δούμε αν υπάρχει και αν τι υπάρχει και ποιο είναι το παρασιτικό φορτίο, για να είμαστε πιο σίγουροι για το τι πρέπει να προτείνουμε. Το καλό είναι ότι έχουμε πάρα πολλά ανθερμητικά διαθέσιμα και πάρα πολλά σκευάσματα επίσης διαθέσιμα, τα οποία πολλά από αυτά είναι και νέας γενιάς. Το καλό επίσης με τα παράσιτα είναι ότι, με τα αντιπαρασιτικά, ότι είναι τα μόνα που είναι τόσο πολύ αποτελεσματικά. Από τα λίγα φάρμακα που για να πάρουν έγκριση ουσιαστικά έχουν όλα 99% αποτελεσματικότητα. Αν πέσει κάτω από το 95% η αποτελεσματικότητά τους, τότε αρχίζουμε και υποψιαζόμαστε ότι τα φάρμακα αυτά δεν είναι πια τόσο αποτελεσματικά όσο έπρεπε να είναι. Αυτό συμβαίνει μόνο στη συγκεκριμένη ομάδα φαρμάκων, άρα όταν ξέρουμε ότι κάποιο κυκλοφορεί επίσημα, έχει πολύ ψηλή αποτελεσματικότητα. Και επίσης, ενώ υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα στα πρόβατα, για παράδειγμα, με φαινόμενα ανθελμυθικού αντοχής, δηλαδή αντοχής στα παράσιτα των φαρμάκων, και αυτό έχει να κάνει γιατί είναι όλα μαζί και ζουν σε κοπάδι, οπότε οι πληθυσμοί των παρασιτών που ανταλλάσσουν μεταξύ τους είναι πολύ συχνό φαινόμενο, ενώ στα σκυλιά δεν συμβαίνει αυτό, γιατί δεν τα έχουμε ανακοπάδι. Ναι, μεν σε κάποια πάρκα ίσως είναι αρκετά, αλλά δεν φτάνουν σε τέτοιους αριθμούς.
δεν έχουμε ακόμα περιστατικά αντοχής. Έχουν αρχίσει όμως και αυτά να εμφανίζονται, γι' αυτό και πρέπει να προσέχουμε για να κρατήσουμε και τα φάρμακα αποτελεσματικά, να μην τα δίνουμε αλόγιστα, γιατί κάποια στιγμή θα έρθει και αυτό μπροστά μας. Επανέρχομαι λιγάκι στην ασκαρίδα, γιατί θα ήθελα να τονίσω μερικά σημεία, επειδή είναι και το κυρίως παράστατο που απασχολεί και γι' αυτό που παίρνουμε τα φάρμακα. Ότι πρέπει να είναι λίγο πιο στοχευμένο το πώς το δίνουμε και γιατί το δίνουμε, και να μην είναι μόνο το κλασικό, το ότι δίνουμε μία φορά ένα χάπι και φεύγουμε, το δίνουμε το σκυλάκι κάπου αλλού και τελειώνει η υπόθεση, όπως πολλές φορές γίνεται. Λίγο κάποιες ημερομηνίες που ήθελα να σας δώσω. Βλέπουμε τώρα για το σκύλο, γιατί είπαμε υπάρχει και η κάτη της γάτας, ότι έχουμε την τοξοκάρα κάνης και την τοξάσκαρης Λεωνίνα και έχουμε και τα δύο αγγυλοστόματα. Λίγο για την τοξοκάρα. Είπαμε ότι μπορεί να γίνει μόλυνση ενδομητρικά, μπορεί να γίνει και με το γάλα ή μπορεί να γίνει κλασικά με την κατάποση των αυγών. Η αφανής περίοδος που σημαίνει ότι είναι η περίοδος που δεν βλέπουμε αυγά στα κόπρανα, γιατί δεν έχει ενηλικιωθεί ακόμα μέσα στο έντερο το παράσιτο, είναι 21 μέρες όταν είναι η ενδομητρική μόλυνση, που σημαίνει τι αυτό, ότι έχει μολυνθεί το ζώο μέσα στην κοιλιά της μαμάς του. Άρα 21 μέρες μετά αφού γεννηθεί, μπορεί να έχει ήδη τα ενήλικα παράσιτα στο έντερό του, δηλαδή μέσα σε ηλικία σχεδόν 3 εβδομάδων. Αν έχει γεννηθεί υγιές, μπορεί να μολυνθεί από την πρώτη μέρα που θυλάζει, μέσα από το γάλα, πάλι με προνύμφες, και τότε θα αρχίσει να βγάζει αυγά, δηλαδή θα αρχίσουν να ενηλικιωθούν τα παράσιτα στο έντερό του μέχρι τις 35 μέρες, δηλαδή πάλι στο μήνα θα έχει παράσιτα μέσα στο έντερό του. Ή αλλιώς, αν φάει αυγά που περιέχουν το παράσιτο και είναι όρημα, τα αυγά θα τα φάει όταν αρχίσει λίγο παραπάνω να περπατάει, να είναι πιο ζωηρό, να αρχίσει να γλύφει λίγο την κοιλιά της μαμάς του, να είναι κάποια αυγά πάνω στο τρίχωμα και καθώς γλύφει τη μαμά του, ή να κάτσει πάνω σε κάποια κόπρανα της μαμάς του στο περιβάλλον, και που τότε φτάνει μέχρι 32 με 39 ημέρες. Δηλαδή βλέπουμε ότι είναι πολύ νωρίς η μόλυνση. Άρα το ζώο με το που μολυνθεί μετά από 2 εβδομάδες σχεδόν, φτάνει να έχει ενήλικα μέσα στο έντερό του, που είπαμε ότι είναι αρκετά εκατοστά. Στις δύο περιπτώσεις που είναι ενδομητρική μόλυνση μέσα από το γάλα, η μόλυνση γίνεται με τις προνύμφες ή μέσα από τον πλακούντα, και στην περίπτωση που θα μολυνθεί μετά εξωτερικά, θα γίνει από τα αυγά τα οποία θα υπάρχουν ή στο έδαφος ή στο τρίχωμα. Αυτή η κατάσταση με το που αρχίζει δηλαδή να βγάζει αυγά, μπορεί να μολύνει ταυτόχρονα την 21η μέρα δηλαδή και τα επόμενα ζωάκια, τα αδερφάκια του ή ακόμα και τα άλλα ζώα από την εκτροφή ή το κοινοκομείο. Αυτό κρατάει για 4-6 μήνες. Αυτά σας τα λέω γιατί θέλω να τονίσω λιγάκι για το πώς σχεδιάζουμε ένα αντιπαρασιτικό πρόγραμμα όταν ασχολούμαστε με τις ασκαρίδες. Έτσι λοιπόν, ανακεφαλαιώνοντας, τα κουτάβια μπορούν να μολυνθούν από παράσιτα, τοξοκάρα κάνεις, μέσα από τη μήτρα, κατά τη διάρκεια της κοίησης ή το θυλασμό. Και αυτό μπορεί να προκαλέσει ασθένεια με βαριά συμπτώματα, πριν να είναι δυνατή η διάγνωση από εξέταση κοπράνων. Δεν βλέπουμε κανένα αυγό στα κόπρανα, γιατί ακόμα δεν έχει οριμάσει. Από τις 21-25 μέρες και μετά θα αρχίσουμε να βλέπουμε. Αλλά τα παράσιτα είναι εκεί, είναι τεράστια, μπορεί να δημιουργήσουν ηλαιό, μπορεί να κάνει εμετούς, μπορεί να έχει έντονη διάρρεια. Κατάλληλα ανθελμητικά, λοιπόν, πρέπει να δίνονται από την ηλικία των 2 εβδομάδων. Μετά τη γέννα. Και αυτό πρέπει να γίνεται για 15 μέρες μέχρι και 2 εβδομάδες μετά τον απογαλακτισμό. Και στη συνέχεια αυτό να γίνεται για κάθε μήνα μέχρι την ηλικία των 6 μηνών. Έτσι λοιπόν δεν είναι τόσο απλό να δώσουμε μία φορά χάπι και να τελειώσουμε, γιατί αυτό, εφόσον η μαμά του είναι μολυσμένη, σημαίνει ότι κυκλοφορούν οι προνύμφες στο γάλα, κυκλοφορούν στα κόπρανα της μάνας, η μάνα πάει, έρχεται δεξιά-αριστερά, κάθεται, γεμίζει τον τόπο, μεταμολύνονται και τα υπόλοιπα ζώα από την τοκική ομάδα, και αυτός είναι ένας φαύλος κύκλος. Δηλαδή αυτό είναι το σχήμα που πρέπει να προτείνουμε. Οι μάνες που θυλάζουν, άρα πρέπει και αυτές, όταν ξεκινήσουν να παίρνουν θεραπεία τα μικρά, να παίρνουν θεραπεία και οι μάνες, αφού και αυτές συνέχεια κρίνουν αυγά στα κόπρανά τους. Τα αυγά δεν σκοτώνονται με τη θεραπεία. Ό,τι και να γίνει, δηλαδή, αν δεν δώσουμε τη μάνα θεραπεία, να σκοτωθούν τα παράσιτα και να σταματήσει η παραγωγή αυγών, θα συνεχίσουν να βγαίνουν αυγά. Μπορεί να μολύνει και μεγαλύτερους σκύλους και γάτες, καθώς και
δεν θα εμφανίσει ποτέ κλινικά συμπτώματα. Μετά τα ζώα αποκτούν ανοσία και μπορεί να έχουν, εκτός πια και αν έχουν πάρα πολλά παράστατα, το οποίο είναι πολύ σπάνιο. Δεν ξέρουμε, είναι πολύ δύσκολο να ξέρουμε αν ένα σκύλο δεν είναι μολυσμένο, γιατί δεν έχει κάτι. Άρα πρέπει να κάνουμε μόνο παρασυνολογική εξέταση για να το καταλάβουμε. Και αυτά παράγουν πολύ μεγάλο αριθμό αυγών. Και ακόμα δηλαδή να έχουμε 4-5 παράστατα μέσα στο έντερο, αυτά θα μολύνουν σε πολύ μεγάλο βαθμό το περιβάλλον, άρα θα μολυθούν και τα επόμενα ζώα. Και αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό αν έχουμε έναν κλειστό χώρο, μια εκτροφή, ένα κοινοκομείο, κάτι το οποίο εξακολουθεί να έχει γένες και μικρά. Έτσι λοιπόν, είναι απαραίτητη η θεραπεία των σκυλιών με κατάλληλα ανθελμυντικά σε τακτά χρονικά διαστήματα. Αν δεν έχουμε δυνατότητα να κάνουμε κοπανολογικές εξετάσεις. Και εδώ είναι που μπαίνει το κάθε 3 μήνες, δηλαδή 4 φορές το χρόνο. Είπαμε το ιδεατό για να είμαστε σίγουροι ότι το κόβουμε, αν ξέρουμε ειδικά ότι υπάρχει μόλις είναι ο μήνας. Αλλιώς πάμε τυφλά και δεχόμαστε ότι με το 4 έχουμε αρκετά καλά αποτελέσματα, όπως έχει έτσι αλλιώς βρεθεί από μελέτη. Η μηνιαία θεραπεία λοιπόν μειώνει τον κίνδυνο της εμφανούς μόλυσης και συνιστάται σε περιπτώσεις κινδύνου. Όταν δηλαδή το κατοικίδιο ζει μαζί με οικογένειες που έχουν μικρά παιδιά ή όταν έχει πρόσβαση σε αυλή, κήπο όπου παίζουν παιδιά. Θεραπείες 1 ή 2 φορές το χρόνο, κάθε 6 μήνες δηλαδή, δεν κάνουν κάτι, δεν φαίνεται από μελέτες ότι μπορούν να βοηθήσουν. Αυτό που λέμε είναι το λιγότερο 4 φορές το χρόνο και είναι αυτό που έχει επικρατήσει κάθε 3 μήνες το χάπι για τα παράσιτα. Χώροι και παιδικές χαρές πρέπει να είναι καλά περιφραγμένες, να μην μπορούν να μπαίνουν μέσα τα ζώα. Αυτό που μπορεί να σκοτώσει τα παράστατα είναι η έκθεση στο ηλιακό φως και η αποξήρανση των μολυσμένων περιοχών. Και αυτό ουσιαστικά είναι σχηματικά αυτό που ήδη σας ανέφερα για το πώς πρέπει να κάνουμε θεραπεία της μάνας από αυτή το σχεδιάγραμμα και τι κάνουμε για τα κουτάβια από την ώρα που γεννιούνται και μετά κατά πόσον δίνουμε από τις 2 εβδομάδες, τις 4 εβδομάδες, 6 εβδομάδες, 8 εβδομάδες και μετά τις 12 εβδομάδες, μέχρι να τελειώσει όλη η ιστορία. Περνώντας λιγάκι στις ταινίες, οι ταινίες δεν παράγουν συνεχόμενα αυγά, οπότε δεν έχουμε το ίδιο φαινόμενο όπως έχουμε και πριν, γιατί ουσιαστικά οι ταινίες αποτελούνται από πάρα πολλά μικρά κομματάκια, τραπέζια είναι, λέγονται προγλωτίδες, που είναι συνδεδεμένα μεταξύ τους και δίνουν αυτό το μήκος στις ταινίες. Και φανταστείτε ότι αυτά είναι σακούλια ουσιαστικά, τα οποία στην αρχή έχουν μόνο τη μήτρα μέσα και όσο περνάει ο χρόνος γεμίζουν με αυγά. Οπότε όταν κόβεται κάθε σακούλι και βγαίνει έξω με τα κόπρανα, τότε είναι που γεμίζει και με αυγά το περιβάλλον. Είπαμε ότι μας ενδιαφέρει ο εχινόκοκκος. Θα δούμε λιγάκι σε ποια ζώα και το πόσο συχνά. Και μας ενδιαφέρει το διπυλίδιουμ, το οποίο είπαμε ότι συνδέεται στη γάτα μαζί με τους ψήλους. Για τον εχινόκοκο λιγάκι επανέρχομαι, γιατί είμαστε από τις λίγες χώρες που έχουμε περιστατικά στον άνθρωπο. Ακόμα και τώρα υπάρχουν αρκετά περιστατικά και άτομα που χειρουργούνται. Μόλις προχτές μάλιστα με ενημερώσανε για έναν ασθενή στο Τζάνιο, ο οποίος είναι η τρίτη φορά που χειρουργήθηκε, γιατί η κύστη που έχουμε μέσα μας, αν για κάποιο λόγο σπάσει, μπορεί να δημιουργήσει χιλιάδες κύστης. Από κάθε ένα κομματάκι της είναι ικανό να δημιουργήσει μια καινούργια κύστη. Στη χώρα μας ο επικρατέστερος κύκλος που έχουμε είναι ο σκύλος με το πρόβατο. Αυτό εξαρτάται από το τι ζώο υπάρχει διαθέσιμο. Για παράδειγμα, βλέπετε ότι εδώ το καγκουρό. Το καγκουρό είναι πολύ συχνό στην Αυστραλία, γιατί υπάρχουν πολλά καγκουρό. Και μάλιστα υπάρχει ένα είδος σκυλιού που είναι σαν αδέσποτο, αλλά πιο ελεύθερο, τα ντίγκο, το οποίο είναι, ο κύκλος είναι ανάμεσα σε αυτά τα δύο. Στην Αίγυπτο, που υπάρχουν πολλές καμήλες, ο κύκλος είναι πιο πολύ σκύλος, καμήλα. Σημασία έχει ότι πρέπει ο σκύλος να φάει σπλάχνα από πρόβατο μολυσμένο, για τη χώρα μας μιλώντας. Και εκεί είχαν βασιστεί τα περισσότερα προγράμματα που έχουν γίνει μέχρι σήμερα τα εθνικά. Υπάρχει και ευρωπαϊκή νομοθεσία, ειδικά για τον εχινόκοκο, να μην πηγαίνουν τα ζώα ποτέ σε σφαγείο, να μην πετάμε ποτέ σπλάχνα σε σκύλο. Φυσικά υπάρχουν πολλές φορές που ο σκύλος μπορεί να βγει έξω και να βρει ένα πτώμα ή ένα ψόφιο πρόβατο που έχει ψοφήσει και το έχει θάψει απλά ο κτηνοτρόφος σε ένα εξοχικό, για παράδειγμα, λέω, όταν είναι ακόμα και ο σκύλος του διαμερίσματος.
να είναι κάποιο κυνηγόσκυλο που να πιάσει το θύραμά του και εκείνο να είναι μολυσμένο και να πετάξει ο κυνηγός πάλι τα σπλάχνα, αλλά αυτή είναι η τρόπη που μπορεί να μολυνθεί. Και εμείς αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να χτυπήσουμε λιγάκι αυτό. Είπαμε ότι δεν κάνει κάτι στο σκύλο, το ξεχνάμε. Εμείς θέλουμε να χτυπήσουμε αυτό το διάστημα. Δηλαδή από τη στιγμή που βγαίνουν τα αυγά με τα κόπρανα, να μην προλάβουν να οριμάσουν πριν καταποθούν από το ενδιάμεσο ξενιστή, το πράγματο για παράδειγμα. Έτσι λοιπόν μας ενδιαφέρει αυτό το χρονικό διάστημα, το οποίο είναι 4 με 6 εβδομάδες και ξαναλέω είναι γιατί λέμε ότι κάθε μήνα, μόνο όταν δίνουμε κάθε μήνα χάπι, μπορούμε να σταματήσουμε το κύκλο του παρασίτου. Και επαναλαμβάνω, όχι για το σκύλο, να μην οριμάσει ποτέ το αυγό στο εξωτερικό περιβάλλον για να μην καταχωθεί από το επόμενο ζώο που δυνητικά θα φαγωθεί από το σκύλο. Έτσι λοιπόν, μολύνονται οι σκύλοι που τρέφονται με ομά σπλάχνα, οι ποιμενικοί, οι αδέσποτοι, οι ζώα που έχουν πρόσβαση σε εξωτερικούς χώρους. Πιο πολύ φαίνεται ότι είναι οι νεαροί και οι αρσενικοί σκύλοι, γιατί αυτά είναι που είναι και πιο δραστήρια και ψάχνονται και θα βγουν δεξιά και αριστερά και θα μυρίσουν και θα κάνουν και θα φάνε. Προσοχή όταν εκεί που είμαστε, μπορεί να υπάρχουν και διάφορες εθνικές ομάδες. Αυτό έχει να κάνει με τις συνθήκες υγιεινής ή με διάφορα θρησκευτικά. Θρησκευτικές κινήσεις που μπορούν να κάνουν. Σε κάποιους γάμους μπορεί να σφάξουν κάποια αρνιά και να πετάξουν τα σπλάχνα σε μια αυλή παραδίπλα ή οτιδήποτε άλλο. Κλείνοντας, απλά θα πω δύο λόγια για την τζάρδη και την τριχομονάδα, γιατί μπορεί να τα ακούσετε. Προκαλούν χρόνιες διάρειες στην γάτα ως επιτοπλίστων και το χαρακτηριστικό τους είναι ότι κάνουν μαλακά κόπρανα, δηλαδή δεν κάνουν διάρειες έντονες, οπότε είναι συχνό να πάει το μυαλό σας αν έρθει κάποιος που σας πει ότι η γάτα έχει τους τελευταίους 6 μήνες, τη μία κάνει μαλακά κόπρανα, τη μία δεν κάνει, τη μία είναι πολύ δύσοσμα. Για την τριχομονάδα χαρακτηριστικά λένε ότι μοιάζουν με κόπρανα γελάδας ή επίσης ότι κάθε φορά που σηκώνουν την ουρά της γάτας είναι σαν να στάζει συνέχεια από τον προκτό κόπρανα. Και επειδή τώρα τελευταία όλο και περισσότερο ακούγεται, να το έχετε ότι μπορεί, αν σας περιγράψουν κάτι τέτοιο, να οφείλεται όντως σε κάποια από τα παράσιτα αυτά. Έτσι λοιπόν, κλείνοντας λίγο με τα ενδοπαράσιτα, θα ήθελα να πω για το τι λέμε στους ιδιοκτήτες και τι οδηγίες πρέπει να δίνουμε. Ουσιαστικά πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι δεν είναι μόνο το φάρμακο που θα πάρουν, αλλά πρέπει να τηρούν και συνθήκες υγιεινής, να κάνουν συχνή αποκομιδή των κοπράνων των κατοικιδίων στο περιβάλλον τους. Δηλαδή, δεν φταίει καμία φορά ότι το φάρμακο δεν έπιασε. Απλά κανένα φάρμακο δεν μπορεί να σκοτώσει τα αυγά στα κόπρανα. Δυστυχώς δεν υπάρχει κάτι που να σκοτώνει τα αυγά στα κόπρανα. Παίζει πολύ σημαντικό ρόλο η σωστή διατροφή. Να τρώει σωστές τροφές που να είναι εγκεκριμένες και μαγειρεμένο φαγητό ή συνδυασμό. Για να είμαστε σίγουροι ότι δεν μολύνεται και από κάποια εξωτερική πηγή. Να αποφεύγεται η επαφή με τα τροχτικά, με διάφορα πτώματα ζώων, να τους ξεκαθαρίσουμε, να μην πηγαίνουν κοντά ή οτιδήποτε άλλο, άμα κάποιο ζώο έχει αποβάλει που το πετάνε πολλές φορές το έμβριο, έτσι καλώς πάλι και να τρώει. Και ότι χρειάζεται να κάνουμε ουσιαστικά ολοκληρωμένα διαχειριστικά αντιπαραστικά προγράμματα, που σίγουρα θα περιέχουν και φάρμακα ανθελμητικά, αλλά πρέπει να γνωρίζουμε λίγο πάνω κάτω και την κατάσταση του περιβάλλοντος και το τι έχουμε στην κάθε περιοχή που δραστηριοποιούμαστε. Έτσι λοιπόν πρέπει να λέμε τους ιδιοκτήτες ότι πρέπει να εφαρμόζουν μέτρα προσωπικής υγιεινής, να πλένουν καλά τα χέρια τους πριν και μετά το φαγητό. Τώρα έτσι χελούς αυτό έχει γίνει μόδα με τον κορονοϊό, δεν έχουμε ανάγκη, το μάθαμε. Να ελέγχουν τα κατοικίδια τους με θεραπείες, αν μπορούν να κάνουν και διαγνωστικές εξετάσεις βοηθάει. Να αναγνωρίζουν τους κινδύνους. Πώς μολύνεται το ζώο, αυτό είναι πάνω κάτω και στο δικό σας το χέρι. Είναι πληροφόρηση που πρέπει να έχουν με κάποιο τρόπο, με ένα φυλάδιο, ίσως με να το λέτε και να το ξαναλέτε. Και να προσέχουν τα παιδιά, ειδικά αν ξέρουμε ότι υπάρχουν οικογένειες που έχουν παιδάκια και εκεί ένα παραπάνω με τους κανόνες προσωπικής υγιεινής, πολλές φορές δηλαδή να κόβουν τα νύχια τους, να μην έχουν χώμα μέσα από τα νύχια και όλα αυτά, αλλά είπαμε ένα παραπάνω, τώρα αυτό νομίζω το έχουμε ξεπεράσει λίγο και λόγω κορονοϊού. Επίσης είναι καλό να κουρεύουν τους σκύλους σε τακτική βάση, οπότε να μην έχουμε και πρόβλημα επιμόλυνσης με το τρίχωμα και με όλα αυτά με αυγά παρασίτων. Εδώ βλέπετε,
Θα βλέπετε πώς είναι το αυγό του παρασίτου απ' έξω, δηλαδή βλέπετε πόσο σκληρό είναι και πόσο δυνατό. Τα αυγά είναι πάρα πολύ ανθεκτικά, δεν παθαίνουν τίποτα, μπορούν να μείνουν και για χρόνια ενεργά στο έδαφος. Έχουν γίνει κάποιες μελέτες με αυγά σκαρίδες όπου παίρνανε και έδαφος για γύρω στο ένα μέτρο, γιατί πολλές φορές καθώς σκάβουν, καθώς κάνουν και τα ζώα αυτό να κατεβότανε και είδαν ότι μέχρι και σε ένα μέτρο βρήκαν αυγά τα οποία ήταν ενεργά και μπορούσαν να δώσουν προνύφες για το παράσιτο αργότερα. Υπάρχουν παράσιτα που πολλές φορές βγάζουν έτοιμα τα αυγά τους, δηλαδή τα αυγά με το που βγει μπορεί στον εχινόκοκο να μολύνουν σχεδόν αμέσως. Αλλά υπάρχουν και άλλα όπως τα νηματώδη που πρέπει να περάσουν τα κοκκίδια, το τοξόπλασμα, να περάσει κάποιο χρονικό διάστημα, περίπου συνήθως κάποιες εβδομάδες, γύρω στις 2 εβδομάδες, εξαρτάται από τη θερμοκρασία και την υγρασία. Είπαμε τα παράσιτα δεν τους αρέσει καθόλου η ξηρασία, για να φτάσουν στο μολυσματικό τους στάδιο. Έτσι λοιπόν, πρέπει να μάθουν οι ιδιοκτήτες να πετάνε τα κόπρανα των ζώων και να μην τα πετάνε απλά σε τουαλέτες σε κάδους ανακύκλωση, να μην τα πηγαίνουν για λίπασμα, να τα βάζουν σε ένα σακουλάκι και το σακουλάκι αυτό να το κλείνουν καλά. Το ιδεατό θα ήταν να υπήρχε να ρίχναμε χλωρίνη ή οτιδήποτε άλλο για να απενεργοποιήσουμε και τα παράσιτα. Αλλά αυτό πρέπει να τους το περάσουμε με κάποιο τρόπο και είναι σημαντικό γιατί πάλι μετά θα θεωρήσουν ότι το φάρμακο δεν έπιασε, ότι κάτι δεν κάναμε καλά, ότι λάθος φάρμακο τους δώσαμε και όλα αυτά. Σε έντονα μελισμένες περιοχές πρέπει να λαμβάνουμε αυστηρά μέτρα. Για παράδειγμα, αν έχουμε ένα κοινοτροφείο ή αν έχουμε κάποιους κυνηγούς που έχουν σε ένα σημείο τα ζώα και κάτω έχει χώμα, έχει άμμο ή οτιδήποτε, εκεί υπάρχει πρόβλημα. Αν ξέρουμε δηλαδή ότι υπάρχουν σε μια εκτροφή ασκαρίδες και είναι κάτω με χώμα, δεν υπάρχει περίπτωση να τα ξεφορτωθούν ό,τι και να κάνουμε. Πρέπει να ρίξουμε τσιμέντο όπου μπορούμε να περάσουμε με ένα φλόγιστρο και να απομονώνουμε τα νεοεισερχόμενα ζώα, να μένουν κάπου έξω. Αν δεν μπορούμε να κάνουμε εξετάσεις, να δίνουμε θεραπεία, να καταστρέφουμε, ρίχνοντας από πάνω σβέστη, χλωρίνη, τα κόπρανα και μετά να το βάζουμε με τα υπόλοιπα ζώα. Επίσης είναι σημαντικό να δίνουμε πληροφόρηση στους ανθρώπους, όταν ειδικά ξέρουμε και ότι είναι συχνά πελάτες μας που έρχονται πολλές φορές και ξέρουμε ότι υπάρχουν κάποια ειδικά περιστατικά, κάποιοι άνθρωποι που μπορεί να κάνουν χημειοθεραπεία, μπορεί να έχουν κάποια αυτοάνοσα ηλικιωμένοι, να τους δίνουμε παραπάνω πληροφόρηση, να τους λέμε ότι μήπως πρέπει έτσι και αλλιώς να κάνουν πιο τακτικά τις θεραπείες στα ζώα τους, ή ακόμα αν υπάρχουν έγκυες γυναίκες να ενημερώνουμε με φυλάδια, με κάποιο υλικό, αν υπάρχουν κάποια παιδάκια ή κάποια παιδιά με νοητικές διαταραχές. Και επίσης να προσπαθούμε να ενημερώνουμε οπωσδήποτε ανθρώπους που δουλεύουν σε εκτροφεία ή ξενοδοχεία ζώα ή και λόγω επαγγέλματος, όπως με ή και τους κυνηγούς, ότι για τους κινδύνους που διατρέχουν. Τώρα πια γενικότερα χρειάζεται να συνεργαζόμαστε, και με τους γιατρούς, ειδικά οι κτηνίατροι πρέπει και μέσα από εσάς, από τους πελάτες, να προσπαθείτε να κρατάμε μια υπεύθυνη στάση, γιατί ουσιαστικά δεν προστατεύεις μόνο το ζώο, προστατεύεις και όλη την οικογένεια. Οι συμβουλές που δίνεις αφορούν και αυτούς, αφορούν για το πώς θα προστατευτούν και αυτοί πολλές φορές από διάφορα νοσήματα. Είναι καλό να ξέρουμε και να τους δίνουμε πληροφορίες ή να υπάρχουν κάποια φυλάδια εκεί όπου μπορούμε να βρούμε κάποια πληροφορία ή κάποιες αφίσες, να τους συμβουλεύουμε να διαβάζουν κάτι έγκυρο από το να μπαίνουν στο Google και να διαβάζουν τα διάφορα που μπορεί να είναι τελείως παραπληροφόρηση και να τους αποσυντονίζουν. Είναι καλό δηλαδή να μπορούμε να ελέγχουμε όσο μπορούμε την πληροφορία που έχουν και οι ιδιοκτήτες και μέσω της δικής σας σχέσης. Περνώντας λιγάκι στα έξω παράσιτα, πάμε τώρα πια σε παράσιτα στο δέρμα. Υπάρχουν 2 μεγάλες κατηγορίες, είναι τα έντομα και τα αραχνοειδή. Η διαφορά τους είναι στα αραχνοειδή ότι από το ένα στάδιο στο άλλο δεν αλλάζει πολύ η μορφή τους, δηλαδή έχουμε το αυγό και μετά έχουμε τα τσιμπούρια που είναι το πιο high μέλος της οικογενείας. Είναι πάνω κάτω τα ίδια, λίγο στα πόδια διαφέρουν, η προνύφη έχει 3 ζευγάρια πόδια, ενώ τα ενήλικα και οι νύφες έχουν 4 ζευγάρια πόδια. Στα έντομα είναι διαφορετικά, στα έντομα έχουμε αυτό που λέγεται ολική μεταμόρφωση. Είναι η ιστορία της πεταλούντας του μεταξοσκόλικα, όπως θέλετε, που έχουμε το αυγό, που το αυγό γίνεται σκουλίκι, το σκουλίκι γίνεται κουκούλι και το κουκούλι γίνεται έντομο με φτερά.
Τέτοιο για παράδειγμα είναι οι ψήλοι που ξεκινούν από αυγό, τη σκουλίκη τους, μετά κάνουμε τη νύμφη, η νύμφη βγάζει μετά μέσα το ενήλικο και μετά αυτό βγαίνει και γίνεται ψήλος. Εντάξει, δεν είναι το πιο χαρακτηριστικό γιατί ο ψήλος δεν έχει φτερά, αλλά μύγα αντίστοιχα. Έτσι λοιπόν βλέπετε τα ακάρια, 4 ζεύγη ποδιών, είναι μικρά. Τα ακάρια είναι... Τα ακάρια είναι ουσιαστικά κάποια από τα κύρια αίτια εμφάνισης της ψώρας. Έτσι λοιπόν έχουμε το ψωρόπτης, για ψώρα έχουμε το χωριόπτης, έχουμε και το σαρκόπτης που είναι και το πιο γνωστό από όλα τις οικογένειες. Βλέπετε πως φαίνονται στο μικροσκόπιο, είναι μικρά και αρκετά λεπτά και διαφανή, γιατί τα περισσότερα ή θα ζουν πάνω στο δέρμα ή θα είναι εσωτερικά στο δέρμα, οπότε δεν έχουν πολύ έντονο και σκληρό περίβημα όπως τα υπόλοιπα έντομα που γνωρίζουμε. Αυτό είναι το σαρκόπτης. Το χαρακτηριστικό του είναι, γι' αυτό και είναι και πιο γνωστό, γιατί είναι πολύ πιο παθογόνο. Αυτό που κάνει είναι μπαίνει μέσα στο δέρμα, βλέπετε εδώ το θηλυκό, σκάβει στο S και πόλη σκάψη αρχίζει μετά και γεννάει αυγά. Τα αυγά εκολάπτονται και μετά βγαίνουν τα παιδάκια σαρκόπτες έξω στο δέρμα. Φαντάζεστε δηλαδή ότι αυτό μπαίνει μέσα στο δέρμα και σκάβει. Πόσο επώδυνο είναι και πόση φλεγμονή προκαλεί. Υπάρχει και μία μορφή που πηγαίνει στον άνθρωπο. Όλα πηγαίνουν στον άνθρωπο, απλά δεν επεκτείνεται τόσο, αλλά όταν υπάρχει ανασοκαταστολή μπορεί να επεκταθεί. Είναι τρελά επώδυνο και φέρνει και πολύ έντονο πνισμό. Εδώ το βλέπετε στη διάστατη φάση το θηλυκό την ώρα που σκάβει. Αντίστοιχα έχουμε το οτοντέκτες, πάλι πολύ συχνό. Δεν με θέλει τώρα το PowerPoint για κάποιο λόγο. Πολύ συχνά εδώ είναι ένας εξοχουστικός σπόρος και άμα βάλουμε το οτοσκόπι βλέπουμε άσπρα μικρά στιγματάκια, είναι αυτά που περπατάνε και τρέφονται με όλα τα υγρά και τα νεκρά κύτταρα που υπάρχουν στον εξοχουστικό πόρο. Εδώ βλέπουμε δύο ενήλικα να κάνουν ασεμνή πράγματα στην ώρα της αναπαραγωγής και μάλιστα μπροστά στο παιδάκι τους. Λοιπόν, για όσους κάναμε μάθημα για τα παρασιτολογίες, αυτό ήταν γνωστό σε όλους σαν το κορκοδυλάκι, είναι το Demodex. Το Demodex διαφέρει από τα άλλα, είναι πιο μακρύ και δεν έχει σχεδόν καθόλου πόδια. Είναι δηλαδή τα 4 ζεύγη, βλέπετε, υποπλασμένα. Εδώ είναι πως φαίνεται στο μικροσκόπιο και εδώ επίσης. Τα βλέπετε, αυτά είναι τα 4 ποδαράκια, τα οποία ουσιαστικά δεν υπάρχουν. Και αυτό γιατί το μόνο που κάνει είναι να κάθεται μέσα στους θύλακες της τρίχας. Δηλαδή μπαίνει στην επιδερμίδα, μπαίνει μέσα στο θύλακα της τρίχας και κάθεται στους αδένες που υπάρχουν δεξιά και αριστερά ή και μέσα στο ίδιο το θύλακο, το βλέπετε εδώ πέρα. Κάνει λιγότερο τραγική νόσο, πολλές φορές είναι αυτοπεριοριζόμενη, βέβαια κάποιες φορές μπορεί να είναι μεγαλύτερο το πρόβλημα που προκαλεί ανάλογα και με την κατάσταση του ζώου. Περνώντας τώρα λοιπόν μετά από τα ακάρια της ψώρας, το επόμενο των αραχνοειδών μέλος είπαμε ότι είναι τα τσιμπούρια. Τσιμπούρια έχουμε μαλακούς και σκληρούς κρότονες, όπως λέγονται. Οι μαλακοί δεν αφορούν τόσο πολύ το σκύλο και τη γάτα, τουλάχιστον τη χώρα μας. Και είναι μαλακοί γιατί δεν έχουν το σκληρό που έχουν πάνω τα τσιμπούρια και το νοτιαίο θηρεό, δηλαδή, που τους δίνει και το χαρακτηριστικό τους χρώμα και σχήμα. Έτσι, λοιπόν, αυτά που ξέρουμε σαν τσιμπούρια είναι οι σκληροί κρότονες, οι οποίοι... Εδώ βλέπουμε ότι θηλυκό και αρσενικό. Το αρσενικό έχει όλη του την πλάτη καλυμμένη με αυτό το νοτιαίο θηρεό που είναι από χιτίνη και έχει τα σχέδια και του δίνει και το χρώμα και το χαρακτηριστικό. Στο θηλυκό, αυτό είναι μόνο στο μπροστινό 1/3 του σώματός του. Το βλέπετε κάπως εδώ πιο χαρακτηριστικά ή εδώ. Και αυτό που γίνεται είναι γιατί αφήνει τα 2/3 έξω για να μπορέσει να φάει, να χωρέσει όλο αυτό το αίμα που χωράει, γιατί όλο αυτό το αίμα μετά το χρειάζεται για να ταΐσει, για να παράξει τα αυγά που παράγει. Έτσι λοιπόν το θηλυκό αρχίζει και τρέφεται και μεγαλώνει, δηλαδή είναι το ίδιο τσιμπούρι ουσιαστικά μισοφαγωμένο και εδώ είναι στο πολύ φαγωμένο. Δηλαδή βλέπετε εδώ από τόσο το female ξεκινάει, γίνεται τόσο και μετά φτάνει σε αυτό το μέγεθος. Γεμίζει δηλαδή την κοιλιά του με αίμα και μετά αυτό όλο θα γίνει αυγά.
Πολλές φορές οι ιδιοκτήτες θεωρούν ότι θα βλέπουν τα μικρά και μετά βγαίνουν τα μεγάλα. Τα μεγάλα δεν είναι τίποτα άλλο, είναι τα ίδια τσιμπούρια, απλά είναι φαγωμένα φιλικά. Εκτός από την, το ότι είναι αντιαισθητικά και το ότι πίνουν αίμα και ενοχλούν, μεταδίδουν και πάρα πολλά νοσήματα. Φαντάζομαι ξέρετε ότι μεταδίδουν την ερλίχεια ή πάρα πολλά άλλα νοσήματα και αυτό είναι το κυρίως πρόβλημα. Ρικέτσιες, ιούς, βακτήρια, πάνω από 650 είδη ιών. Βλέπετε ότι εκεί είναι το κυρίως θέμα και όχι τόσο ο παρασιτισμός, ειδικά εκτός βέβαια και άμα υπάρχει μια τραγική κατάσταση. Το πιο συχνό, αυτό που γενικώς μεταδίδει και την ερλίχεια και είναι... και το σουξέ της περιοχής μας, είναι ο ρηπιτσέφαλος σανγουίνεους. Είναι καφέ, έτσι εδώ το σταματικά του μόρια, βλέπετε τα πόδια του με το πώς περπατάει. Είναι, του αρέσει το ξηροθερμικό κλίμα, δηλαδή είναι ότι πρέπει για την περιοχή όπως η Ελλάδα. Και επίσης το άλλο χαρακτηριστικό του είναι ότι στη συμπεριφορά του δεν του αρέσει να βγαίνει εκτός περιβάλλοντός του. Δηλαδή έχει, η συμπεριφορά του λέγεται ενδόγενη, που σημαίνει ότι μένει εκεί που βρίσκεται και το ζώο δεν θέλει να κυκλοφορεί. Και αυτό είναι εντάξει και καλό και κακό. Είναι κακό γιατί αν τυχόν υπάρχουν πολλά ζώα θα μείνει στο χώρο που είναι τα ζώα. Δηλαδή βλέπετε εδώ είναι μια φωτογραφία από ένα κοινοκομείο που βλέπουμε στα πασαλάκια που χωρίζουν τα κλουβιά των ζώων τι γίνεται από τσιμπούρια. Θα μείνουν εκεί, θα μολύνουν πάρα πολύ και το χώρο. Εδώ είναι το Εξόντες Ριτσίνους, ένα τσιμπούρι που σίγουρα έχετε ακούσει. Είναι και αυτό που είναι όλες τις φωτογραφίες. Είναι στις φωτογραφίες γιατί έχει πολύ έντονα στοματικά μόρια, οπότε έτσι που είναι πολύ μακριά, το χρησιμοποιούν σε όλα τα πόστερ. Και αυτό που ενδιαφέρει είναι το ότι μεταφέρει την Lyme, την νοσοκομική Lyme, μεταδίδει την μπορελίωση, το μικρόβιο μπορέλια. Και γι' αυτό είναι και τόσο διάσημο γενικά σε χώρες πιο πολύ κεντρικής και βόρειας Ευρώπης. Ευτυχώς εμείς δεν το έχουμε, γιατί χρειάζεται πιο πολύ δάση, χρειάζεται περιβάλλοντα λίγο πιο κρύα και γι' αυτό και υπάρχει τόσο πολύ στην κεντρική και βόρεια Ευρώπη και μάλιστα στην περιφορά του αυτό είναι πιο εξωστρεφές, δηλαδή πάει βόλτες, δεν κάθεται σαν το ρεπιτσέφαλος μέσα στο σπίτι του. Και κυρίως η μόλυνση γίνεται όταν περπατάνε οι άνθρωποι με τα σκυλιά που στο εξωτερικό είναι πολύ συχνό να βγαίνουν στα πάρκα, στα δέντρα και όλα εκεί. Οπότε αυτό επειδή είναι και αρκετά επιθετικό, δηλαδή επιτίθεται στον ζενιστή, είναι και κολλάει και ο άνθρωπος. Το πώς επιτίθενται έτσι, κάθονται πάνω στο χόρτο, τεντώνουν το πρώτο ζευγάρι των ποδιών τους έτσι και περιμένουν πότε θα έρθει ο επόμενος ξενιστής που τον καταλαβαίνουν από το διοξείδιο του άνθρακα, από τη θερμοκρασία και από τη σκιά που κάνει και πηδάνε πάνω στο ζώο ή αντίστοιχα στον άνθρωπο. Έχουμε και άλλα διάφορα τσιμπούρια. Πάει ένα παράδειγμα το ιαλώμα το οποίο έχει και τα δαχτυλίδια αυτά στα πόδια, δηλαδή υπάρχουν διάφορα άλλα. Αφορούν λιγότερο ή περισσότερο τη χώρα μας. Το συγκεκριμένο το ιαλώμα υπάρχει, αλλά προτιμάει πιο πολύ παραγωγικά ζώα παρά σκύλο. Το χαρακτηριστικό του λοιπόν είναι ότι έχουμε την προνύμφη, που αν το δείτε σε ένα δάχτυλο ανθρώπινο είναι τόση. Έχουμε μετά την νύμφη και μετά το ενήλικο, σε άφαγο, εντάξει, το νηστικό. Πολλές φορές ξεκινάει κάποιες εποχές να έχουμε κάποια πολύ μικρά. Φανταστείτε τώρα ότι σε ένα σκυλάκι αν υπάρχουν ένα ή δύο-τρία τέτοια μικρά, το πιο πιθανό να τα χάνει ο ιδιοκτήτης. Δηλαδή ο ιδιοκτήτης, ακόμα και ο πιο σχολαστικός, δηλαδή πολλές φορές προνύφες και νύφες θα σας δώσουν μόνο κάποιοι που είναι πολύ σχολαστικοί και κοιτάνε συνέχεια ψάχνουν το ζώο και μπορεί να βρουν κάτι. Αλλά οι περισσότεροι, αν δεν φτάσει να έχουν αρκετά ενήλικα ή κάπως και φαγωμένα κιόλας, φουσκωμένα δηλαδή, τότε μπορεί και να μην δουν ότι υπάρχουν. Τους πρώτους μήνες γενικά, αν και δεν θεωρώ ότι υπάρχουν μήνες χωρίς τσιμπούρια, αλλά τους πρώτους μήνες που θα εμφανιστούν, ας πούμε, νωρίς την άνοιξη, θα είναι τα πολύ μικρά, που μπορεί και να τα χάσουμε. Και αν κάποιοι δεν τα χάσουν, θα σου πούνε ότι βλέπω τα μικρά που είναι άλλο σχέδιο. Ή καμία φορά μπορούν να σου πούνε τα πολύ φαγωμένα ότι τώρα βγήκανε αυτά τα γκρι. Τα γκρι, κυρίως είναι ρηπιτσέφαλος, αλλά επειδή είναι πολύ φουσκωμένα, η κοιλιά τους φαίνονται πιο γκρι από ό,τι καφέ όταν ήταν μικρότερα. Άρα, πολλές φορές είναι το ίδιο τσιμπούρι και μπορεί να σε παραπλανήσουν και οι ιδιοκτήτες λέγοντας ότι δεν είχε, αλλά φανταστείτε. Ποιος μπορεί να βρει 3-4 μικρά κάποια στιγμή το Φεβρουάριο πάνω σε ένα σκυλί, ειδικά μα το σκυλί, ένα λυκό σκυλό μαλλιαρό,
και πού να πρωτοψάξει. Εδώ βλέπουμε το βιολογικό τους κύκλο στις διάφορες εποχές. Δεν έχουν ιδιαίτερη ανάγκη. Αν τυχόν κάνει πολύ κρύο, συνήθως έχουμε τη φάση των αυγών μέχρι να είναι χαμηλά, μέχρι να αρχίσει να φτιάχνει λίγο καιρός, αλλά μια χαρά συντηρούνται και ακόμα και στο χιόνι. Και μάλιστα έχει βρεθεί ότι το χιόνι τα προστατεύει και όλα, γιατί δημιουργεί ένα είδος φίλτρου και δεν παγώνουν. Αλλά ειδικά στις χώρες σαν τη δική μας, που πάντα η θερμοκρασία είναι αρκετά υψηλή, σκεφτείτε μέσα στους χώρους που είναι το ζώο, όχι έξω στα βουνά, ή στον αέρα που μετράμε τη θερμοκρασία, σχεδόν πάντα υπάρχει πιθανότητα να υπάρχουν κυβούρια. Έχει πολύ να κάνει επίσης και η υγρασία με τη δραστηριότητά τους, γιατί αυτά είπαμε ότι ανεβαίνουν στο χώρο το επάνω και περιμένουν πότε θα περάσει ο επόμενος ξενιστής. Το πώς ανεβοκατεβαίνουν έχει να κάνει με το τι καιρικές συνθήκες υπάρχουν. Βασικά δεν τους αρέσει ο πολύ έντονος ήλιος. Γι' αυτό και βλέπουμε ότι κάποια στιγμή κατά τον Αύγουστο ψιλοεξαφανίζονται. Και δεν τους αρέσει η ξηρασία. Τους αρέσει να είναι λίγο υγρός ο καιρός, να κάνει λίγο συννεφιά. Τις μέρες που είναι, υπάρχει υγρασία και δεν υπάρχει έντονη ηλιοφάνεια, μπορούν και να ανεβοκατεβαίνουν αρκετές φορές επάνω, περιμένοντας τον ξενιστή που θα περάσει. Τις άλλες φορές μπορεί να μένουν πιο χαμηλά και να κάνουν λιγότερες κινήσεις. Αυτό τώρα σε εμάς τι σημασία έχει? Αν μπορεί να υπάρχουν δηλαδή τσιμπούρια στο περιβάλλον, αλλά να μην τα βλέπουμε στα ζώα μας, γιατί είναι σε άλλα ζώα. Μπορεί να είναι σε ποντίκια, μπορεί να είναι σε πουλιά που είναι πιο χαμηλά. Αλλά μπορεί να είναι, αν το σκυλί είναι ένα μαλτεζάκι ή ένα γιορκσάιρ, μπορεί κάλλιστα να φτάσει και να επιδείξει το χαμηλό το ζώο. Μπορεί να μην τα δούμε σε ένα μολοσσό ή σε ένα δελματίας που είναι ψηλό ή σε ένα λυκόσκυλο, γιατί μπορεί να μην το φτάνει να ανεβεί και να επιδείξει, αλλά δεν πάει να πει ότι δεν υπάρχουν στο περιβάλλον. Εδώ θα ήθελα λιγάκι να σας εξηγήσω για το πώς τρέφονται τα τσιμπούρια. Αυτό που κάνουν είναι, έχουν τα στοματικά τους μόρια, τα οποία τα βάζουν μέσα στο δέρμα, βλέπετε εδώ. Και αυτό που κάνουν μετά είναι ότι καταρχήν, έτσι πώς είναι και τα στοματικά τους μόρια, είναι ουσιαστικά σαν ένα ανάποδο τρυπάνι, οπότε έτσι πακτώνουν και από μόνο τους, έχοντας αυτές τις σακίδες, βλέπετε αυτό εδώ. Και ταυτόχρονα κρίνουν αυτό που είναι κάτι σαν τσιμέντο, με αποτέλεσμα να μην μπορούμε να τα βγάλουμε. Γι' αυτό και λέμε ότι δεν κάνει να τα βγάζουμε, γιατί θα μείνει το κεφάλι τους μέσα. Μετά εκκρίνουν κάποια ένζημα, τα οποία σταματούν την πήξη του αίματος και δημιουργούν μία λίμνη αίματος, στην οποία μέσα τρέφονται. Πολλές φορές μπορεί να δείτε και τσιμπούρια να είναι 3-3-4 μαζί σε ένα ζώο, γιατί πάνε άλλα και τρέφονται και από την ίδια λίμνη. Δηλαδή κάνουν μία μεγάλη λίμνη και τρώνε παρέα. Χαρακτηριστικό, όταν ρίχνουν αυτά τα ένζημα μέσα για να σταματήσει η πήξη του αίματος, πριν ρουφήξουν δηλαδή, τότε είναι που ρίχνουν και τα παθογόνα και γίνεται η μόλυνση. Πρέπει να είμαστε δηλαδή πολύ προσεκτικοί για την μηχανική αφαίρεση των τσιμπουριών. Δεν πρέπει να τα πειράζουμε, να τα καίμε, αυτό μόνο τα ενοχλούμε και τα κάνουμε ουσιαστικά να ρίξουν και πιο πολλά παθογόνα. Γι' αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να έχουμε τα ειδικά ψαλιδάκια ή να προτείνουν στους ιδιοκτήτες τα ειδικά ψαλιδάκια για να το βγάζουν με αυτόν τον τρόπο, ή με μία λαβίδα ή με ένα τσιμπιδάκι φρυδιών, αλλά πρέπει να κάνουν μία απότομη κίνηση και πολύ κοντά στο δέρμα. Δηλαδή είναι αυτό το κόλπο, πας πολύ κοντά στο δέρμα, εκεί που είναι ακριβώς τα στοματικά μόρια, και να σιγουρευτείς ότι το βγάζεις έξω, και αυτό αλλιώς προκαλείς. Αφήνεις κάτι ένα ξένο σώμα ουσιαστικά στο δέρμα και μπορεί να είναι αιστεία φλεγμονής. Περνώντας λιγάκι στους ψήλους, έχουμε τρία είδη ψήλων που κυκλοφορούν. Ο πρώτος είναι της γάτας, μετά είναι του σκύλου και μετά είναι του ανθρώπου. Της γάτας είναι ο πιο διαδεδομένος και ο πιο συχνός και στο σκύλο και στη γάτα. Η άχρηστη πληροφορία της ημέρας είναι ότι με αυτά τα μουστάκια τους εδώ μπορούμε να τους ταυτοποιήσουμε, οπότε ο ψήλος της γάτας έχει μουστάκια, του ανθρώπου δεν έχει μουστάκια, άρα αυτός είναι ο Θέλης, αυτός είναι ο Πουλεξίρισανς και αυτός είναι ο Χάνης. Το σημαντικό με τους ψήλους είναι ότι το 5% είναι μόνο στα ζώα. Το υπόλοιπο είναι αυγά, προνύμφες και νύμφες. Δηλαδή το 95% είναι στο περιβάλλον. Τι σημαίνει αυτό? Έχω 15 ψήλους, 5 αρσενικά και 10 θηλυκά. Αυτά, ας πούμε ότι γεννάνε 20 αυγά τη μέρα. Το κάθε θηλυκό για 2 εβδομάδες. Συνολικά 2.800 αυγά πέφτουν στο έδαφος.
Από αυτά, ας πούμε ότι τα μισά πεθαίνουν, τα μισά κάνουν προνήθες, τα 1.400. Ξανά ας πω ότι τα μισά πάνω κάτω πεθαίνουν και βγάζουν 700 νύμφες. Που σημαίνει από 15 ψήλους έχω φτάσει να έχω 700 νύμφες που μπορεί να μείνουν 6 με 12 μήνες και να μολύνουν το ζώο. Για κάθε δηλαδή ένα ψήλο που σκοτώνουμε πάνω στο ζώο, υπάρχουν εκατοντάδες νέοι ψήλοι που περιμένουν να ξαναμολύνουν το ζώο ή εμάς. Δηλαδή, είναι πολύ αφελές να πιστεύουμε ότι άμα σκοτώσουμε τους ψήλους μόνο τους ενήλικους, θα καταφέρουμε να ξεφορτωθούμε τους ψήλους από το σπίτι. Τώρα, που βρίσκονται οι ψήλοι στο σπίτι, παντού, πάνω στα κρεβάτια μας, στο χαλάκι, εδώ, όπου μπορεί να έχει ανεβεί η γάτα ή ο σκύλος, πάνω στα μαξιλάρια, στα πατάκια, στην κουζίνα, στο πλυντήριο, στο υπόγειο, οπουδήποτε μπορείτε να φανταστείτε. Αυτό που γίνεται είναι ότι όλα τα προνηθικά στάδια, ειδικά οι προνήθες, έχουν διάφορα χαρακτηριστικά. Έχουν αυτό που λέμε αρνητικό φωτοτροπισμό και θετικό γεωτροπισμό. Δηλαδή, τι κάνουν, αποφεύγουν το φως και πηγαίνουν όσο πιο κοντά στο έδαφος γίνεται. Με φανταστείτε δηλαδή ότι υπάρχει ένα χαλί, στο οποίο το χαλί οι προνήθες δεν θα πάνε πάνω-πάνω να περπατάνε, θα χωθούν βαθιά μέσα, κάτω από την ίνα, όπως φαίνεται εδώ, και να αποφύγουν το φως και να είναι πιο κοντά στη γη. Με αποτέλεσμα είναι ότι το ίδιο κάνουν και στα μαξιλάρια, το ίδιο κάνουν και στους καναπέδες, ένα απλό σκούπισμα, ένα απλό τίναγμα δεν θα τους πειράξει καθόλου. Επίσης, όταν φτάσουν στο σημείο να γίνουν νύμφες, κουκούλια δηλαδή, εκεί θα κολλήσουν πάνω στο έδαφος, στα κομματάκια ξύλο, οπουδήποτε βρούμε στο σπίτι, και εκεί πέρα μπορούν να μείνουν και 12 μήνες, χωρίς να κουνηθούν καθόλου και πολύ δύσκολο να τους καταπολεμήσουν. Κάναμε μία μελέτη πάλι πρόσφατα σε όλη την Ελλάδα σε γάτες, που πάλι με τον γκρίνι δεσποζόμενες, μετά είναι με το γαλάζιο ή αδέσποτο και μετά καταφυγίου. Βλέπετε ότι το 22% ζώων σπιτιού που υποτίθεται ότι προσέχουν και θέλουν θεραπεία και όλα αυτά είχαν ψήλους που τους μαζέψαμε και το 42%, συνολικά δηλαδή το 64%, είχε ένδειξη μετακόπραν των ψήλων, θα σας εξηγήσω σε λίγο τι γίνεται. Και ένα 20% που πάλι ψηλό ποσοστό των δεσποζόμενων είχαν οντοντέκτες. Δηλαδή, εντάξει, μετά τα υπόλοιπα ήταν σχετικά τα ίδια. Τι εννοώ κόπρανα ψήλων. Οι ψήλοι τι κάνουν. Οι ψήλοι, όταν γεννούν τα αυγά, οι προνύμφες τους θέλουν να τρέφονται με τα κόπρανα των ψήλων. Γιατί οι ψήλοι υπερκαταναλώνουν το αίμα, πίνουν πολύ παραπάνω αίμα από ό,τι μπορούν να χωνέψουν. Γιατί θέλουν να το βγάλουν με τα κόπρανά τους. Έτσι ώστε τα κόπρανά τους να είναι full στο αίμα και να έχουν οι προνύμφες στην αφάνεια για να μεγαλώσουν. Έτσι λοιπόν, αν χτενίσουμε μία γάτα, λέω εγώ με το ειδικό χτενάκι που φαντάζομαι ότι όλοι έχετε στο μαγαζί για τους ψήλους, και μετά σε ένα βρεγμένο πανί το πατήσουμε, θα δούμε ότι βγάζουμε αυτά τα κόκκινα στίγματα, δηλαδή βλέπετε ότι είναι γεμάτο από αίμα. Αυτό ουσιαστικά είναι απόδειξη ότι υπάρχουν ψήλοι πάνω στο ζώο. Δηλαδή, ακόμα και ένας ιδιοκτήτης που είναι καχύποπτος και δεν πιστεύει ότι το ζώο του έχει ψήλους, μπορεί με έναν απλό τρόπο, δηλαδή με ένα χτένισμα και με ένα βρεγμένο πανί, να τον πείσουμε ότι είναι γεμάτο με ψήλους. Γιατί ειδικά αν είναι λίγοι, είναι και δύσκολο να τους πεις γιατί δεν κάθονται. Περνώντας λιγάκι στα έντομα που πετάνε, έχουμε την κανονική δομή που την ξέρετε, κεφάλι, θώρακα, σκυλιά και τα φτερά τους. Από αυτά μας ενδιαφέρουν οι φλεβοτόμοι, λόγω λεϊσμάνιας, οι σκνήπες και τα κουνούπια. Η διαφορά τους είναι πάλι ότι οι φλεβοτόμοι πίνουν αίμα όπως και τα τσιμπούρια, δηλαδή δημιουργούν αυτή τη λίμνη αίματος, ενώ τα κουνούπια κάνουν πιο χειρουργική επέμβαση, δηλαδή μπαίνουν, χτυπάνε φλέβα και πίνουν αίμα. Είπαμε ότι παθαίνουν ολική μεταμόρφωση. Έχουμε και την κατηγορία αυτή και τις μύγες, από τις μύγες που απλά ενοχλούν όπως είναι οι σταυλόμυγες, μέχρι και τις μύγες που πάνε και γεννάνε προνήθες και αυγά πάνω στα ζώα και τρώνε κρέας. Τέτοια είναι η Βολφάρτια Μαγνίφικα. Εδώ η φωτογραφία πάνω είναι σε αυτή σκύλου και κάτω σε πόδι σκύλου. Βλέπετε ότι όλα αυτά είναι τα σκουλίκια από τη μύγα που φαίνονται άσπρα. Και εδώ είναι μια άλλη μύγα. Εδώ είναι η πράσινη μύγα, η Λουτσίλια, η οποία κάνει πιο ελαφριές αλλοιώσεις, αλλά πάλι προκαλεί ερεθισμό. Αυτά τα άσπρα είναι τα αυγά της που τα γεννάει πάνω στο δέρμα. Αυτά μπορεί να τα δούμε ή να ακούσουμε οι διοκτήτες να μιλήσουν
σε περιπτώσεις που έχουν κάποια ζώα δεμένα σε μία αποθήκη, τα έχουν παρατημένα, τα ζώα αυτά μπορεί να έχουν ένα τραύμα, μπορεί να έχουν κάποια διάρρεια και να μην να είναι υγρό, δηλαδή υγρή η περιοχή από ακράτεια πίσω στα πίσω πόδια ή κάποια ζώα τραυματισμένα και εκεί πέρα να πάνε και να γεννήσουν τα σκουλίκια ή μύγες και να έχουν αυτό το πρόβλημα. Τέλος, κλείνοντας, θα μιλήσω λίγο για την τυροφυλάρια. Την άφησα τελευταία γιατί είναι ουσιαστικά συνδυασμός εντόμου και πουλικιού. Λοιπόν, τα παράσιτα του γένους τυροφυλάρια είναι παράσιτα των κατοικιδίων άγριων σαρκοφάγων. Μπορεί σε κάποια από αυτά να εμπλέκεται και ο άνθρωπος. Εδώ βλέπουμε την κατανομή τους. Η ίμη της είναι με μπλε. Με πράσινο είναι η ρέπενς που είναι η πιο άκακη, δεν του σκουλίκι της καρδιάς δηλαδή, αλλά πηγαίνει υποδόρια και με πορτοκαλί είναι και τα δύο. Όλη η χώρα μας βλέπετε ότι είναι στα πορτοκαλία, έχουμε δόξα τω Θεώ και από τα δύο. Για το βιολογικό τους κύκλο λιγάκι τώρα, τα ενήλικα παράσιτα βρίσκονται μετά, είναι μέσα στις πνευμονικές αρτηρίες των σκύλων και των γατών. Κυκλοφορούν στο αίμα, δεν κάνουν αυγά, αλλά κυκλοφορούν κατευθείαν προνήθες, οι οποίες έρχονται μικροφυλάριες. Τα κουνούπια τσιμπώντας παίρνουν αυτές τις μικροφυλάριες. Περνάει ένα χρονικό διάστημα, γιατί μέσα στο κουνούπι αυτές αναπτύσσονται και αλλάζουν στάδια, μέχρι να φτάσει να είναι η μορφή που θα μολύνει το επόμενο ζώο, πάλι με τον ίδιο τρόπο, καθώς τσιμπάει το κουνούπι το ζώο. Μετά αυτά τα παράσιτα θα φύγουν, θα πάνε στην πνευμονική αρτηρία και θα αναπτυχθούν. Συνήθως κάνουν γύρω στους 6 μήνες την καλύτερη περίπτωση να αναπτυχθούν. Αντίστοιχα, είπαμε οι ρέπενς που είναι οι πιο άκακοι. Μέχρι εδώ είναι τα ίδια, πάνω κάτω, αλλά όταν μολυνθεί το ζώο το καινούργιο, αυτές πάνε στον υποδόριο συνδετικό ιστό, δεν πηγαίνουν στην καρδιά ούτε στην πνευμονική αρτηρία, γι' αυτό που κάνουν είναι ουσιαστικά οζύδια κάτω από το δέρμα. Είναι δηλαδή πιο άκακοι σε σχέση με την άλλη και κάνουν 8 μήνες πάλι, 6 με 8 μήνες να ενηλικιωθούν η διαδικασία, δηλαδή από εδώ μέχρι εδώ. Για το βιολογικό κύκλο τώρα γενικά, τα ενήλικα θηλυκά είπαμε ότι απελευθερώνουν προνύφες, οι οποίες λέγονται μικροφυλάρια. Τις προνύφες τις κρατούν τον κυρκάδιο ρυθμό, δηλαδή τις βγάζουν το απόγευμα, θέλουν να κυκλοφορούν οι μικροφυλάρες τις ώρες που κυκλοφορούν και τα κουνούπια για να μπορέσουν να έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να τσιμπήσει το κουνούπι να πάρει και τη μικροφυλάρια. Μέσα στο κουνούπι κάνουν, εξελίσσονται εκδύσεις, δηλαδή αλλάζουν περίβλημα 2 φορές. Μετά το κουνούπι κατά τη διάρκεια του γεύματος μολύνει το επόμενο ζώο και μετά οι προνύφες από εκεί πέρα μέσα μπαίνουν και αρχίσουν και εξελίσσονται και η εμφανής περίοδος, δηλαδή περίοδος μέχρι να αρχίσουν να γεννάνε τις καινούργιες προνύφες, είπαμε ότι είναι από 6 μέχρι 9 μήνες χοντρικά. Έτσι φαίνεται το γυροφυλάρια ίμι της που είναι το σκουλίκι της καρδιάς. Είναι αρκετά μακρύ και σαν κλωστή. Λοιπόν, για να έχουμε τώρα γυροφυλάρια, πρέπει να έχουμε σκύλους που να είναι μολυσμένοι με μικροφυλαριεμία. Πρέπει να έχουμε κουνούπια και πρέπει να έχουμε το κατάλληλο κλίμα. Στη χώρα μας έχουμε παντού και τα τρία. Τώρα, για κάποιο λόγο φαίνεται ότι από την Χαλκίδα και κάτω δεν υπάρχει τυροφυλάρια. Δεν ξέρω γιατί γίνεται. Δεν επιστημονικά δεν μπορώ να δώσω μία απάντηση. Δεν ξέρω κατά πόσον θα συνεχίσει να γίνεται, αλλά είναι κάτι που πρέπει να το έχουμε γενικότερα υπόψη μας. Και μπορεί, ας πούμε, να αλλάξει ή να υπάρχουν κάποιες συστήσεις, οποίες δεν τις έχουμε ακόμα εντοπίσει. Οι ξενιστές είναι οι σκύλοι, αλλά έχουν αναφερθεί και διάφορα άλλα είδη ζώων. Και είπαμε ότι πηγαίνει πνευμονικές αρτηρίες στο δεξιό κόλπο της καρδιάς. Όταν υπάρχει πολύ μεγάλος αριθμός, βλέπετε ότι μπλοκάρουν όλο το σύστημα, ουσιαστικά δεν κυκλοφορεί καθόλου αίμα, μπορούμε να τους βρούμε ακόμα και στη δεξιά αρτηρία και στην κύλη φλέβα. Στο σκυλό είναι δραματική τις πιο πολλές φορές η εξέλιξη, ειδικά μου υπάρχουν πάρα πολλά παράσιτα. Και μπορούμε να φτάσουμε μέχρι και με δεξιά συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια και θάνατο του ζώου. Στη γάτα είναι λίγο διαφορετική ιστορία. Για κάποιο λόγο, στη γάτα βρίσκουμε λιγότερα παράσιτα, από νεκροψίες περισσότερο, και η διάρκεια ζωής τους είναι μικρότερα και ζουν και πιο λίγο. Και
το χαρακτηριστικό είναι ότι για κάποιο λόγο αυτά δεν γεννάνε μικροφυλάρες. Δηλαδή δεν βλέπουμε να υπάρχει μικροφυλάρια. Αν πάρουμε αίμα, δεν θα δούμε να κυκλοφορούν μικροφυλάριες. Και με αυτόν τον τρόπο δηλαδή βλέπουμε ότι η γάτα δεν παίζει μεγάλο ρόλο στην επιδημιολογία και τη διασπορά του παρασίτου στο περιβάλλον όσο ο σκύλος. Τώρα όμως είναι μια άλλη ιστορία. Η γάτα κάνει, αν έχει, χειρότερο νόσημα και μπορεί να φτάσει να κάνει και φνίδιο θάνατο. Δηλαδή γενικά δεν ξέρω, οι γάτες είναι καλά ή πεθαίνουν. Και τα συμπτώματα που κάνουν είναι περίεργα. Δηλαδή μπορεί με 4 ακόμα ενήλικα, ενώ το σκυλί θα χοροπηδάει και δεν θα καταλαβαίνει τίποτα, να κάνουν βαρύ άσμα, αναπνευστική νόσο, να μην σε παραπέμψει καν σε ότι μπορεί να υπάρχει δειροφυλάρια. Και μετά ξαφνικά απλά να πεθάνουν. Οπότε όταν κάνουν χειρότερη φλεγμονή, και είναι πιο έντονη η νόσος τελικά στις γάτες. Υπάρχουν πάρα πολλά κουνούπια που μεταδίδουν την τυροφυλάρια. Έχουν βρεθεί μέχρι και 70 είδη. Και το Culex pipiens που είναι το πιο κοινό κουνούπι που έχουμε όλοι μας και μας ενοχλεί. Και το Aedes vexans και μάλιστα τώρα τελευταία και το κουνούπι τίγρης. Ο Aedes albopictus έχει βρεθεί ότι είναι πολύ καλός ξενυχτής για την τυροφυλάρια. Έτσι λοιπόν, να ξέρουμε λίγο τι είναι κουνούπια. Αυτό δεν είναι κουνούπι, έτσι είναι χυμού σπίνι και καμία σχέση. Αυτό δεν είναι κουνούπι. Και εδώ είναι ο τίγρης. Δηλαδή πολλές φορές ακούω και ιστορίες ότι ήρθε ένα μεγάλο κουνούπι και με τσίπησε και από το σκυλί μου θα πάθει κάτι ή τέτοια. Αυτά δεν είναι στην περιοχή μου, δεν ξέρω, τα λέμε μουσαφίριδες, δεν ξέρω αν ισχύει το ίδιο σε εσάς, αλλά αυτό είναι ένα κουνούπι τίγρης με τα ποδάκια του τα σπρώμαυρα και αυτό είναι ένα άλλο άσχετο έντομο. Λοιπόν, τώρα σε ό,τι αφορά τα κουνούπια. Χρειάζονται νερό, χρειάζονται στάσιμα ύδατα, δηλαδή χρειάζεται κάποιο νερό το οποίο δεν είναι ανάγκη να είναι πολύ, δηλαδή αυτές είναι οι προνύφες τους ουσιαστικά που κολυμπάνε και αφήνουν το αναπνευστικό τους στίγμα έξω για να αναπνέουν. Όχι ιδιαίτερα πολύ νερό, μην φανταστείτε, οτιδήποτε στάσιμο νερό μπορεί και να εξυπηρετήσει ένα τέτοιο σκοπό. Και το χαρακτηριστικό τους είναι πιο πολύ ότι τσιμπούν απόγευμα και βράδυ. Τεχνητές αιστείες, υπονόμους, επιφανειακά ύδατα και βγαίνουν, είπαμε, νύχτα και σούρπο. Τώρα ο τίγρης έχει αλλάξει λίγο την ιστορία και γι' αυτό και έχει γίνει και μεγαλύτερη φασαρία που έχει εμφανιστεί. Είναι ότι μια χαρά τσιμπάει και είναι δραστήριος όλη την ημέρα. Και η διαφορά επίσης του τίγρη είναι ότι είναι πολύ συνανθρωπικό, όπως λέγεται, είδος, δηλαδή του αρέσει να μας κάνει παρέα. Δεν θέλει να είναι μόνο του, αλλά του αρέσει το αστικό περιβάλλον. Λέγοντας λοιπόν πού μπορούμε να βρούμε τα κουνούπια στο σπίτι μας, στον κήπο μας, στην αποθήκη, τα σημεία είναι πολλά, είναι στο νερό από τη γλάστρα, είναι σε μια πισίνα, σε ένα λάστιχο που μπορεί να τρέχει, στον υπόνομο, σε ένα παιχνιδάκι που έχουμε αφήσει στον κήπο, κάτω από μια σκάλα που μαζεύει λίγο νερό, γενικά παντού. Μην φανταστείτε ότι χρειαζόμαστε έλι σε μια περιοχή, σε έναν κήπο για να φτάσουμε να έχουμε κουνούπια. Να λάβουμε λίγο υπόψη στην κλιματική αλλαγή, για αυτό που σας έλεγα πριν. Βλέπουμε ότι ουσιαστικά εδώ είναι το κουνούπι τίγρης και βλέπετε ότι έχει φτάσει σχεδόν σε όλη την Ευρώπη και θεωρείται invasive species, δηλαδή έχει μπει καινούριο είδος. Εδώ πέρα βλέπουμε ότι έχουν αρχίσει να μπαίνουν με το πράσινο και καινούργια άλλα είδη, ότι έχουμε καινούργια είδη που έρχονται από άλλες χώρες και φτάνουν και σε εμάς και αυτό οφείλεται από την κλιματική αλλαγή. Και αντίστοιχα οι προβλέψεις είναι, βλέπετε ότι όσο πάει να κοκκινήσει είναι πάλι με τον τίγρη, ότι τα επόμενα χρόνια θα έχουμε και περισσότερα κουνούπια σε περισσότερες περιοχές. Μέχρι τώρα ο τίγρης του έχει αρέσει αρκετά η Κρήτη και η Αθήνα. Δεν θέλει τόσο βόρεια, αν και υπάρχουν, αλλά σε μικρότερους πληθυσμούς. Και μάλιστα το ίδιο συμβαίνει και με την τυροφυλάρια, καθώς πηγαίνει όλο και πιο βόρεια, γιατί φτιάχνουν οι θερμοκρασίες, υπάρχουν τα κουνούπια. Τώρα επαναλαμβάνω, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί υπάρχουν τα κουνούπια, υπάρχουν οι θερμοκρασίες, είναι 100% η Θεσσαλονίκη στη μόλυνση με την τυροφυλάρια, γιατί δεν έχει Αθήνα και Νότια. Κάποιος λόγος θα υπάρχει. Λοιπόν, εδώ είναι οι περιοχές των κουνουπιών, που βλέπουμε η διασπορά των κουνουπιών στην Ελλάδα. Βλέπετε ότι και η Αττική είναι μια χαρά full.
Και εδώ βλέπουμε μέσα στη μέρα πώς είναι ο δείκτης δραστηριότητας των κουνουπιών, που ανάλογα με την υγρασία και τη θερμοκρασία μπορεί να είναι λίγο πολλά, λίγο περισσότερα. Αυτό είναι από τις 9 μέχρι τις 3 τα ξημερώματα. Εδώ βλέπουμε τις προβλέψεις με βάση μοντέλων για το πόσους μήνες είναι ενεργή η μόλυνση ανάλογα με τις κλιματικές ζώνες. Έτσι, ενώ υπάρχουν μόνο 20 μέρες ένα παράθυρο για να μολυνθεί κάποιο ζώο εδώ πάνω από την ρεφλάρια, εμείς έχουμε μέχρι 6 μήνες. Και πάλι μόνο χειρότερα μπορεί να γίνει. Θεωρητικά πάλι η Κρήτη που δεν έχει αναφέρει περιστατικά. Σύμφωνα με το μοντέλο υπάρχει δυνατότητα μόλυνσης για 8 μήνες. Ένα σχήμα απλά μόνο για την πρόληψη. Η θεραπεία έτσι καλώς δεν υπάρχει τόσο στην Αθήνα για να τα βρείτε, αλλά και είναι και πολύ πολύπλοκη και δύσκολη να γίνει. Ουσιαστικά λέμε ότι μπορούμε με χρήση μακροκυκλικών λακτονών να εξαλείψουμε, να κάνουμε πρόληψη, αλλά χρειάζεται όλο το χρόνο, ειδικά σε περιοχές που υπάρχει το πρόβλημα. Στις περιοχές που υπάρχει το πρόβλημα, όπως για παράδειγμα στη Θεσσαλονίκη, που σας είπα ότι είναι σχεδόν 100%, δεν υπάρχει περίπτωση δηλαδή σκύλος αν δεν πάρει πρόληψη να μην μολυνθεί, χρειάζεται όλο το χρόνο. Τώρα, σε άλλες περιοχές θεωρώ ότι ακόμα δεν έχουμε την πλήρη πληροφόρηση, αλλά πρέπει να το έχουμε και στο νου μας ότι μπορεί και να αλλάξουν τα πράγματα. Και υπάρχει και η υποψία περισσότερο για τη ρέπενες, όχι τόσο για την μνήμη της, τα περιστατικά ότι παίζουν κάποιο ρόλο και μολύνουν και τον άνθρωπο και μπορεί κάποια στιγμή να εμφανιστούν. Βέβαια, εμείς είμαστε πιο πολύ προστατευμένοι, δεν κυκλοφορούμε τόσο έξω, φοράμε αντικουνουπικά και όλα αυτά, οπότε λογικά είναι και μικρότερος ο κίνδυνος. Και μία αναφορά απλά για το γαλλικό σκουλίκι της καρδιάς, αν το έχετε ακούσει, δεν θα πω κάτι τώρα, αν θέλετε το συζητάμε μετά, που είναι άλλο παράστατο, το Geostrongylus vasorum. Έχουν αρχίσει και σκάνε κάποια περιστατικά και στη χώρα μας, γι' αυτό και το αναφέρω, αν το ακούσετε, να μεταχαράσω τόσο και άλλες πληροφορίες. Ο τελικός ασθενιστής είναι η Αλεπού, δεν είναι ο σκύλος, απλά μπορεί να μπει και ο σκύλος στο παιχνίδι, και ο ενδιάμεσος ασθενιστής είναι ένα σαλιγκάρι και μάλιστα περισσότερο γυμνοσάλι, όχι όχι το χαριτωμένο αυτό, η φωτογραφία. Και κλείνοντας λιγάκι, θα ήθελα να αναφέρω, να επιμείνω λίγο στο εξατομικευμένο και να βάλουμε λίγο για τον ιδιοκτήτη στο παιχνίδι και να αναφέρω 2-3 περιστατικά για να το συζητήσουμε, αν θέλετε, και αργότερα. Έτσι, λοιπόν, έχουμε ένα μαλτεζάκι 2 χρονών, το οποίο είναι στερεωμένο θηλυκό, ζει μέσα στη Θεσσαλονίκη στο διαμέρισμα κεντρικά, βγαίνει μία φορά τη μέρα, το βράδυ, αν ο καιρός είναι καλός. Η ιδιοκτήτρια είναι 30 ετών, έχει κατάστημα ρούχων, μόλις έχει έρθει από την Αθήνα, δηλαδή ουσιαστικά είναι μόνη της με το σκύλο και έχει αρκετά χρήματα, δεν έχει καθόλου χρόνο. Έτσι λοιπόν, σκεύασμα για ενδοπαράσιτα. Μπορούμε να δώσουμε κάθε μήνα, μπορούμε να προτείνουμε κάθε 3 μήνες, δηλαδή 4 φορές το χρόνο, μόνο μετά από παρασιτολογική εξέταση, κανένα από τα παραπάνω. Τώρα, σε αυτή τη φάση, καλό θα ήταν να είχαμε επικοινωνία και να μπορούσατε να μου πείτε και εσείς τη γνώμη σας. Εξαρτάται από το πόσο έχει ανάγκη, γιατί πολλές φορές υπάρχουν αυτά τα άτομα τα οποία είναι πολύ κολλημένα με το σκύλο ή είναι όλη τους τη ζωή και ασχολούνται και δεν έχουν χρόνο και το ζώο μένει πολύ μόνο. Θεωρούν ότι κάνουν καλό δίνοντας παραπάνω φάρμακα. Δηλαδή, στη συγκεκριμένη θα μπορούσαμε ακόμα και το κάθε μήνα να πούμε, αν και δεν χρειάζεται. Ουσιαστικά η σωστή απάντηση είναι η 3 για μένα. Μόνο μετά από παρασιτολογική εξέταση, αν δεν βγαίνει καθόλου έξω. Θα μπορούσαμε βέβαια, αν δούμε ότι το χρειάζεται και έχει ανάγκη, να τις προτείνουμε το κάθε 3 μήνες, αν και ουσιαστικά μπορεί και να ήταν και περιττό. Αντίστοιχα, για τα εξωπαράσιτα, να δώσουμε κάτι για όλο το χρόνο, μόνο τα καλοκαίρια, κανένα από το παραπάνω. Αν βγαίνει κάθε μέρα έξω, αν κυκλοφορεί, θεωρώ ότι έτσι και αλλιώς στη χώρα μας de facto πρέπει να λέμε όλο το χρόνο για τα εξωπαράσιτα ψήρια και μπούρια. Και τέλος, για τη διεροφυλαρίωση, ναι, έτσι και αλλιώς, όλο το χρόνο, πρόληψη. Εμβόλιο για τη λεϊσμάνια, εξαρτάται πάλι από την ιδιοκτήτρια και το πώς το βλέπει. Αν θα μπορούσε να κάνει εξετάσεις και να το παρακολουθεί, αν ταυτόχρονα το εξωπαραστοκτόνο την κάλυπτε και για
την απόθεση προστάτευε και από τη Λεσμάνια, τότε όχι. Αν θα ήθελε να κάνει εξετάσεις, καλώς, αν όχι, τότε ας έκανε το εμβόλιο, το επιθυμούσε. Ο Άρης, 3 μηνών πόιντερ, ασθενικό, ζει σε μια βλήμα άλλα 10 χιλιάδες έξω από την Πάτρα. Βγαίνει συχνά για κυνήγι στην κυνηγητική περίοδο, ιδιοκτήτης είναι 55 χρονών, ταξιδεύει συχνά, παίρνει μαζί και το σκύλο για κυνήγι. Ζει με άλλα σκυλιά και τετραμελή οικογένεια, δεν έχει πολλά χρήματα, οπότε πρέπει να προσέξουμε και θα το προτείνουμε. Τώρα για ό,τι αφορά τα ενδοπαράσιτα. Κανονικά πρέπει να πάρει το προληπτικό σχήμα που είπαμε μέχρι τους 6 μήνες. Δηλαδή πρέπει τώρα να κάνει, εφόσον έχει πάρει, είναι 3 μήνες, δεν ξέρουμε έχει πάρει, δεν έχει πάρει. Αν δεν έχει πάρει, να πάρει σίγουρα για κάθε μήνα, να πάρει 3 φορές μέχρι τους 6 μήνες. Και μετά να συνεχίζει, αν μη τι άλλο, να το κάνει κάθε 4 φορές το χρόνο. Αν δούμε ότι δεν το κάνει, ας προσπαθήσουμε να τον πείσουμε να κάνει κάποια εξέταση για αργότερα. Αλλά τουλάχιστον 3 χάπια τώρα πρέπει να το πάρει. Σε ό,τι αφορά τα εξωπαράσιτα, οι περισσότεροι κυνηγοί θα λέγανε μπάνιο με εξωπαραστοκτόνο, παίρνουν ένα σφουγγάρι και τα κάνουν μούσκεμα με ό,τι βρουν. Εγώ θα πρότεινα στην περίπτωση συγκεκριμένη, ξέροντας ότι δεν είναι και τόσο τακτικοί ή ότι δεν ακολουθούν πάντα ό,τι τους λες, να βάλουν για παράδειγμα ένα σκεύασμα μακρά διάρκεια για να είμαστε σίγουροι τουλάχιστον ότι παρέχουν την προστασία που πρέπει, γιατί ειδικά αν ταξιδεύει δεξιά και αριστερά μπορεί να κολλήσει διάφορα. Καλό θα ήταν να κάνει φυσικά και απολύμανση στο περιβάλλον, εφόσον ζει με άλλα 10 σκυλιά, και καλό θα ήταν επίσης και τα άλλα τα σκυλιά να κάνουν την ίδια θεραπεία. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη δειροφυλαρίωση, θα μπορούσαμε και να μην του δώσουμε, θα μπορούσαμε ίσως και εγώ ανάλογα με το που πηγαίνει και κυνηγάει, αν είναι καλοκαιρινή μήνες, να πάρει για κάποιους μήνες, τους μήνες τουλάχιστον που το ζώο είναι σε περιοχή της Ελλάδας, γιατί είπαμε ότι δεν έχει και χρήματα και πρέπει να το έχουμε και αυτό υπόψη μας. Και τώρα το εμβόλιο για τη λεσμανίωση, αν δεν είμαστε σίγουροι θα το κάνει σωστά ή θα κάνει τις επαναλήψεις, ας είμαστε σίγουροι τουλάχιστον θα πάρει προστασία με ένα σκεύασμα που προστατεύει για τη λεσμανίωση. Το συγκεκριμένο βλέπετε ότι είπαμε ότι σε περίπτωση που είναι χώρος που υπάρχουν πάρα πολλά σκυλιά και είναι το ένα δίπλα στο άλλο αυτά τα 10, μπορεί να έχουμε ακόμα και τέτοιες εικόνες συμβουλιών, ειδικά από κυνηγούς. Και μάλιστα αυτό που είχε κάνει εντύπωση είναι ότι αυτή είναι η γούρνα με το νερό που πίναν τα ζώα και αν δείτε μέσα είναι ένα κροταφείο συμβουλιών. Η περίπτωση αυτή θέλει οπωσδήποτε απολύμανση, θέλει πολύ καλή προσοχή για να ξεκαθαρίσουν και τα τσιμπούρια μέσα από τα κλουβιά, γιατί είπαμε ότι είναι ρηπιτσέφαλους αγωγήνους κατά 99% και αυτό είναι εκεί πέρα μέσα κάνει βόλτες. Αν βάλει ένα σκεύασμα μακριάς δράσης, τότε και αυτά θα ανεβαίνουν, θα πεθάνουν, οπότε και απολύμανση να μην κάνει μετά από λίγους μήνες θα έχει καθαρίσει και το περιβάλλον. Και τέλος, ο Ράφα, 6 μηνών Golden Retriever, αρσενικό στυρωμένο, ζει στην Αθήνα σε διαμέρισμα. Ο ιδιοκτήτης είναι 12 ετών, ζει μαζί με τους γονείς του και άλλα 2 μικρά αδερφάκια, 9 και 4. Πηγαίνει το καλοκαίρι στο εξοχικό του στον Πλαταμόνα για 2 με 3 μήνες, μέσης οικονομικής κατάστασης. Τι κάνουμε? Δίνουμε σκεύασμα για ενδοπαράσιτα και εξωπαράσιτα κάθε 3 μήνες, για ενδοπαράσιτα και εξωπαράσιτα κάθε μήνα, για ενδοπαράσιτα και εξωπαράσιτα κάθε μήνα τα καλοκαίρια. Εφόσον υπάρχουν μικρά παιδάκια, το καλύτερο που έχουμε να κάνουμε είναι τουλάχιστον για 1-2 χρόνια, όσο να μεγαλώσει και ο σκύλος να μεγαλώσει και τα παιδάκια, να προσέχουμε και να έχουμε κάθε μήνα φάρμακο για τα παράσιτα. Για το μικροφυλαριοκτό δεν είναι ανάγκη, το πολύ πολύ αν το επιθυμούσαν ίσως κάποια στιγμή να κάνανε και μία εξέταση για να βεβαιωθούν. Εργαστηριακή διερεύνηση για λεϊσμάνια θα έλεγα ναι, εξαρτάται με το τι προστασία δίνουμε και για τα εξωπαραστοκτόνα, καλό θα ήταν αν κάτι που έπιανε και τη λεϊσμάνια. Επίσης καλό θα ήταν να γίνει και το εμβόλιο για τη λεϊσμάνια στην προκειμένη περίπτωση ή αλλιώς να κάνουν τακτικά εργαστηριακές εξετάσεις. Κλείνοντας, θα ήθελα απλά να ξαναπώ ότι λαμβάνουμε υπόψη μας το ζώο, ναι, αν είναι κουτάβι, αν είναι μεγάλο σε ηλικία, το φύλλο την κατάσταση, αν το ζώο κυοφορεί ή είναι σε καλουχία, αν είναι καλά στην υγεία του και μπορεί να σηκώσει και τα φάρμακα, το περιβάλλον που ζει, πολύ σημαντικό, τη διατροφή του,
και αν έχει πρόσβαση και σε ομαψάρια, κρέας, πλάχνα, έμβρια, αλλά και να προσέχουμε και να λέμε στους διπλούτες ότι είναι σημαντικό για την ανοσία τους και η διατροφή, και το αν ταξιδεύει και πού ζει. Γιατί πολλές φορές μπορεί να ξέρουμε ότι κάποια περιοχή έχει και κάποια συγκεκριμένα προβλήματα. Χοντρικά, αυτό που μπορούμε να προτείνουμε, αλλά πάλι καλό θα είναι να τηρούμε την εξατομικευμένα, συγγνώμη, είναι ότι αν το ζώο είναι μέσα στο σπίτι, όλο το χρόνο εξωπαραστοκτόνα σίγουρα για να πιάνουμε και τους ξύλους, τα ενδοπαραστοκτόνα είναι on-off και ναι και όχι, δεν θα έλεγα ότι έχει μεγάλη σημασία, ειδικά αν δεν έχει πρόσβαση σε τροφές από έξω. Αν είναι μέσα και έξω, πάλι όλο το χρόνο, γενικώς όλο το χρόνο εξωπαραστοκτόνα και μόνο έξω να είναι. Αν είναι μέσα έξω, να δίνουμε τουλάχιστον 4 φορές το χρόνο ενδοπαραστοκτόνα, να πετύχουμε το κάθε 3 μήνες. Και αν είναι έξω, σίγουρα όλο το χρόνο, αν βγαίνει έξω και αν ζει σε κάποιο προάστιο, σε κάποιο χωριό, κάθε μήνα. Τη μορφή θα την κρίνουμε ανάλογα με τον ιδιοκτήτη και ανάλογα με το τι θεωρούμε ότι θα του κάνει καλό ή θα βάλει σωστά. Από εκεί και πέρα, καλό θα είναι όπου μπορούμε να προτείνουμε να γίνονται κάποιες εξετάσεις, αν μη τι άλλο, που και που, για να ξέρουμε και το τι κυκλοφορεί και το αν τυχόν κουβαλάει κάποια παράσιτα εκτός από πρόληψη. Γενικά, προτείνουμε προληπτική αγωγή προσαρμοσμένη στις ανάγκες του κάθε ζώου, αλλά και τον ιδιοκτήτη, μην ξεχνάτε τον ιδιοκτήτη. Καλό θα είναι να γίνονται εξετάσεις. Να μην κοιτάμε μόνο το ζώο, να προτείνουμε και να δίνουμε λύσεις και για το περιβάλλον και μέσα στο σπίτι και στη χώρα μας, ουσιαστικά, ναι, όλο το χρόνο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας και ελπίζω να μην ακολουθήσετε το σλόγγαν της φωτογραφίας και να με ρωτήσετε αρκετές ερωτήσεις. Ελπίζω να μην σας κούρασα. Ευχαριστώ.